Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα σε όλους. Περιμένουμε τον κύριο Θοδωρό να μπει. Για να δούμε. Το καταφέραμε. Μεγάλη μας τιμή αυτή η πρόσκληση στο το live. Για να δούμε. Περιμένουμε και στο εδώ. Να ξεκινήσουμε. Όχι. Δεν κάναμε έτοιμα. Το καταφέρει για να μου. Πάλι μήπως θέλει. Έχω κάνει έτοιμα. Έχω κάνει πρόσκληση. Για να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Βαχατορίδη να μπει. Μπράβο. Πρέπει να συνδεθούμε με τον Αγίου. Γεια σας κύριε Θόδωρε, τι κάνετε? Γεια σου Παναγιώτη, καλά εσύ? Επιτέλους βρήκαμε την άκρη. Ναι, το πετύχαμε. Είχα αγωνία και λέω, θα το εξηγήσω σωστά, λέω, θα το κάνω σωστά. Ωραία. Καλή εβδομάδα καταρχήν, με υγεία. Επίσης, με υγεία καταρχήν. Σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε αυτή τη τιμή, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βγαίνει στο live, πραγματικά δίνετε ότι με σέβεστε και αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Θέλω να μην... Καρχήν να μου πείτε λίγο τι κάνετε τώρα, πού είστε τώρα, πιάσουμε τώρα και θα πάμε στο FIFA. Τώρα περπατάμε, τρέχουμε. σε φόρμα. Προσπαθούμε. Α, για κάτι σταθεροποίηση. Τι έγινε, έφυγε πάλι. Μ' ακούτε, για σταθεροποιήστε το, γιατί σας είδα λίγο ακίνητος. Για κάτι, για φτιάχνω το. Για τώρα, εντάξει είμαστε. Ναι, προσπαθούμε. Α, εντάξει. Σταθερά είμαι, αλλά μικροφωνίζει. Πριν την καραντίνα, ας πούμε, πού σας βρήκε σε δεύτερο, ποια ομάδα. Σε δεύτερο χρόνο, έρχεται σε δεύτερο χρόνο. Είμαι στον Απόλλων Ποντίων, Ασπροπύργο. Ναι. Με στόχο, η ομάδα τι είχε πέσει, δηλαδή, και φέτος πριν γίνει αυτό. Μια καλή πορεία, είχε κάτι παραπάνω. Πώς ξεκινήσατε, δηλαδή, πριν σας κόψει η καραντίνα? Είναι μια καινούργια ομάδα, γιατί και πέρσι τέτοιο...
Έρχεται σε δεύτερο χρόνο η φωνή πάλι, Παναγιώτη, μήπως, και δεν μπορούμε μήπως να σας ξανακαλέσω πάλι, μήπως, να το ξανακάνω, για, να σας ξανακάνω, γιατί μετά από κάποια δευτερόλεπτα μπράβο, έρχεται ξανά κάνει δεύτερη, ναι, δεν έχουμε απευθείας. Για να το ξανακάνουμε. Για να το ξανακάνουμε πάλι. Για να δούμε καλύτερα, τι λέμε, τι λέτε, πιο καλά τώρα. Τώρα σ' ακούω εσύ, τώρα θα δώσε εμένα, μήπως ξανάρχεται πίσω η φωνή μου. Εγώ σας ακούω καθαρά. Ωραία, και εγώ τώρα, καθαρά. Απλά να μην σας παίρνουν κανένα τηλέφωνο, ξέρεις, κανένας αναπάντη, κανένα τίδι, και αυτό μπορεί να σας το κάνει. Ναι, ξέρω. Εντάξει, δεν θα, ωραία. Είπα, από το 19 είμαστε στον Απόλλο Ποντίο, ναι, στον Ασπρόπυργο. Πέρσι τέτοιο καιρό πάλι, ενώ ήμασταν δεύτεροι με 5 πόντους και ήθελε άλλες 5 αγωνιστικές, σταμάτησε το πρωτάθλημα και τελικά βγήκε η Ελευσίνα, ο Πανελευσινιακός. Φέτος ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι μια καινούργια ομάδα με 9 παίκτες καινούριους στην εντεκάδα. Να φτιάξουμε μια ομάδα από την περιοχή εκεί, γιατί είναι μια ποντιακή ομάδα με παιδιά από εκεί, από την περιοχή, από την Κοριτσά, Ασπροπύργου. Με ένα μπάτζετ πολύ μικρό. Παρ' όλα αυτά, 6 αγωνιστικές, η ομάδα είχε 6 στα 6. Και είμαστε μαζί με τον Βίζα και αυτός 6 στα 6. Βέβαια, εμείς με διαφορά τερμάτων καλύτερα ήμασταν πρώτοι. Και από τις αρχές Νοέμβρη σταμάτησε, και όπως ξέρουμε και τώρα, ολοκληρωτικά δηλαδή, σταμάτησε το, δηλαδή, τα αεροσπαθμικά πρωταθλήματα. Είστε πολύ άτυχοι, δηλαδή. Πολύ άτυχοι. Είμαστε, κοίταξε, και... όχι, δεν θα το έλεγα ότι είμαστε άτυχοι, γιατί ανάλογα τους στόχους που βάζεις. Ο στόχος που βάλαμε ήταν να δημιουργήσουμε μια ομάδα, όπως είπα, με σύνολο παιδιών από εκεί, από την περιοχή. Ναι. Το καταφέραμε και νομίζω ότι σε αυτόν τον στόχο που βάλαμε είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα δεν ήταν ο στόχος μας να κάνουμε πρωταθλητισμό. Αυτό, αν συνέχιζε το πρωτάθλημα και συνεχίζαμε να ήμασταν στην κορυφή, ευχής έργων. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλαμε, ο στόχος, το καταφέραμε. Ήταν τώρα, να χτίσει τώρα... ένα οικοδόμημα, ας πούμε, ένα αλληλοοικοδόμημα για χρόνια. Σωστά, πάνω. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Βλέπουμε, γιατί δεν ξέρουμε που θα πάμε, τι κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, πολύ σωστά. Για να πάμε λίγο στα παλιά τώρα. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιο σας κόλλησε το μικρόβιο να γίνει να παίξετε μπάλα. Πάμε από την αρχή. Ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, ναι, σωστά. Στη Δράμα, ναι. Εγώ είμαι από τη Δράμα, από τον ομό Δράμα. Είμαι πολύ μικρό. Ήρθα εδώ στην Αθήνα, ήρθα 20 χρονών. Κοίταξε, από μικρό, γιατί είμαι από μια επαρχία, να το πω έτσι, τη πόλη τη Δράμα. Δηλαδή, είμαι έξω από το κέντρο. Ναι. Και από μικρός προφανώς ξεχώριζα, και μια χρονιά, να το πω, πρώτη γυμνασίου, μου λέει ο πατέρας μου, γινόταν δοκιμαστικά στην Δόξα Δράμας, μου λέει να πας να δοκιμαστείς. Λέω και δεν πάμε. Μου πήρε μια φόρμα μαύρη, με άσπρη ρίγα, και πήγαμε, έμεινα, με κρατήσανε, με διαλέξανε, έμεινα στα μικρά, στα φιβικά που λέμε τώρα, μπορεί να είναι τα σημερινά, είναι τα K12, K13, K14, K15. Μπράβο. Και Δευτέρα Λυκείου, σε ηλικία 16 χρονών, το 83, γιατί είμαι το 67 γεννηθής, το 83 τον Οκτώβρη, υπέγραψα το επαγγελματικό μου συμβόλαιο. Ποιος ήταν ο προπονητής που σας ήταν ο κύριος Κώστας Πολυχρονίου. Ο κύριος Κώστας Πολυχρονίου, μάλιστα. Αλήθεια. Ναι. Θυμάστε με ποιους ξεκινήσατε μαζί, έτσι, μετά που παίξατε στην πρώτη ομάδα? Βέβαια, ήταν όλα τα μεγάλα ονόματα, αν θυμάται ο κόσμος τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι μερικούς. Θυμάμαι Χιονά, Βούλτσεφ. Αυτή είναι μετέπειτα ο Χιονάς. Ο Χιονάς είναι μετέπειτα από μένα όταν κατέβηκα στο Ολυμπιακό. Ο Βούλτσεφ, ο Μπαρζόφ, ο Στράτζαλης, ούτε. Ο Βούλτσεφ, ο Μπαρζόφ, ο Στράτζαλης, ο Ανδρέας ο Σταύρου, ο Λευκόπουλος, ο Βασιλακάκης, ο Γκατζηλάκης.
ο Ζαμανόπουλος, μην ξεχάσω Ο κανένα, ο Λευκόπουλος πίσω είναι Μπανάτσας, ακλή. ο Λευκόπουλος Αυτός Ηρακλή, πίσω είναι ακλή. μαζί με τον Γιώργο τον Μάλιο, τον Τζελεπή τον Ανέστη, Μπράβο, τον Άγγελο καλά. τον Ντογμακτή, μην ξεχάσω κανένα και Ευχαριστητή, λοιπόν και παρεξηγηθώ. Θεματοφύλακες τότε τη Δάφκωση. Ο Γρηγοριάδης, ο Δάφκος, ο Α, Κατζηλάκης. ναι. Πήγε στον Ολυμπιακό νόμιζο. Ναι. Ο Νίκος, ναι, Αλλά ο ήρθε μια Μπαρζόφ ήταν χρονιά. εσύ, δόξα δραμάς. Το είχα ξεχάσει. Βέβαια, Την βέβαια. στον Και μετά Πανιόνιο. ήρθε στον Πανιόνιο. Με τις Ήταν στο Παουλάρες, δράμα, ε. ήταν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ναι. Αλλά, τρομερή Ναι. ομάδα, ε. Τότε, τρομερή ομάδα, ε. Έχασε την προκαταπληκτική ομάδα. Ποδοσφαιρομάνα, ποδοσφαιρομάνα, γιατί ήταν πάρα πολλά παιδιά έχουν βγει. Με τον Αντώνη τον Καζοβασίλη, Μπράβο. με πάρα πολλά. Τον Χρήστο τον Ιφαντίδη, τον Νίκο τον Αθανασιάδη, τώρα μου έρχονται ένα σας, γιατί ήταν αυτή ήταν η μεγαλύτερη και εγώ μπήκα σφήνα, να το πω έτσι, γιατί προλάβατε και το ήταν μικρός. Χαραλαμπίδη, είχε πάει στο Όχι, Παναθηναϊκό, μετά δεν ο ξαναγύρισε. Γρηγόρης, ο Χαραλαμπίδης, όχι, είχε φύγει και είχε πάει στο Παναθηναϊκό. Μπράβο. Έχετε Ναι. χαιρετήματα πολλά από το Σαμάτι το Συρίγο. Να πούμε και μερικά Ναι, εδώ το πέρα, το Σταμάτη, Σαμάτι ναι, το Συρίγο. ήμασταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό με Σαμαντάρας. το Σταμάτη. Ναι. Ευχαριστώ. Βαγγέλης Ανάζαρος. Ο Βαγγέλης, ναι, ο Βαγγέλης ήταν, Παναγιώτης Τσίγος, Κοουτσάρα. συνεργαστήκαμε στην Εθνική Άντερ 17 και Άντερ 19 με τον Βαγγέλη τον Ναβάζαρο. Και Χαιρετίσματα Παναγιώτης πολλά και από Τσίγος. μένα. Παναγιώτης ναι, Τσίγος. και ο Παναγιώτης ο Τσίγκος, ναι. Ασπρόπυργος. Το πρώτο σας γκολ το θυμόσαστε και Θεοδωρή, που το βάλετε και πώς νιώσατε και όλα αυτά. Το πρώτο, ναι, το πρώτο μου γκολ πρέπει να ήταν με τον Πανιόνιο, δόξα Πανιόνιος, το 85, αν δεν κάνω λάθος. 1-1. Σουφάρισα. Δόξα Πανιόνιος, το 85, με σουτ. Ναι, τα περισσότερα γκολ ήταν με σουτ. Θυμάμαι έξω ότι από είχατε την περιοχή. Καλά φάουλ όμως. Θυμάμαι, παράγατε και φάουλ. Εγώ λίγο που θυμάμαι, έχω συλλογή με Εντάξει. κασέτες παλιά μικρός, Ναι. έλαβα πολύ. Θυμάμαι ότι παράγατε πολύ Τώρα. καλά φάουλ. Εντάξει, Με τώρα δύναμη, με είναι. δύναμη, με δύναμη, με δύναμη. Δύναμη, ναι, είναι και η τεχνική και η δύναμη και το. Παίζουν όλα ρόλο. Βέβαια. Και η στάση του σώματος δεν είναι τόσο η δύναμη, είναι η στάση του σώματος Σωστό περισσότερο λέω, και σε τεχνική, έχετε στην δίκιο. εκτέλεση. Έχετε δίκιο. Και από Ναι. εκεί μετά, πώς ξεκαθαρωθήκατε εκεί πέρα, μετά παίξετε εθνική νέων, είμαστε από εκεί, από τη Δόξα Όταν Δράμας, είχατε με καταρχήν 11. ναι, από τη Δόξα Δράμα, στη Δόξα Δράμα σε 4 χρόνια, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια έπαιξα στην Εθνική Παίδων, έπαιξα στην Εθνική Νέων, Άντερ 19, βγήκαμε Χρυσή Βαλκανιονίκες το 85, αν δεν κάνω λάθος, με την Εθνική Νέων, Άντερ 19, στο Βαλκανικό Κύπελλο, που ήταν τότε ενωμένες οι χώρες Ναι. Γιουγκοσλάβοι, Γιουγκοσλάβοι Ανίσχυε. κυρίως, ναι, Ανίσχυε. Ρουμανία, ναι, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ελλάδα και Τουρκία. Βγήκαμε πρώτοι, μετά παίξαμε το 86 με 88, ήταν το πρωτάθλημα Άντερ 21 της Εθνικής Ελπίδων, Μπράβο, αυτό. Γιατί τελικό, που και σε αυτό βγήκαμε τελικό και ναι, ήταν 2 χρόνια και βγήκαμε δεύτεροι στην Ευρώπη. Θυμάμαι Και το το παιχνίδι με την 87 το... Ολλανδία, που είχε βάλει 3 γκολ ο Καρασαβίδης. Ναι, με την Ολλανδία ήταν το 5-1, αν θυμάμαι καλά, που είχε βγάλει τρία Στο γκολ ο Καρασκάκη, ναι. Άρης. Αυτός ήταν ο ημιτελικός. Ναι. Ο τελικός ήταν με Θυμόσαστε τη καθόλου Γαλλία. παίκτες από την Ολλανδία, τότε καθόλου τους Ολλανδούς καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει να έπαιζε. Ήταν ο Φανσίπ τότε, ή ο όχι. Βασίπ ήταν, με τον Βασίπ έκανα την πρώτη μου συμμετοχή το 87 στις 16 ή 17 Δεκέμβρη, πριν έρθω την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Στις 16 Δεκέμβρη του 87 έκανα την πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών με αντίπαλο τον σημερινό προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Βάντερ Σιπ, που αυτός έπαιζε αριστερό εξτρέμ και εγώ είχα παίξει Εξτρέμ, δεξιμπακ. μπράβο. Οπότε το μαρκάριζα. Ναι. Στον ημιτελικό αυτό δεν θυμάμαι, θυμάστε κανένα όνομα Στο από τότε. ημιτελικό, Στο τελικό με τη Γαλλία, θυμάμαι μερικούς. Με τη Γαλλία ήταν ο Σοζέ και ο Καντονά με Γαλλία. Δεν ήταν ο προπονητής ο Ντεσάβ. Δεν ο το Ντεσάβ θυμάμαι. δεν ήταν, Δεν, τότε. δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ο Σοζέ Δεν θυμάμαι, θυμάμαι. είχε βάλει Όχι, και βάλει και 2 γκολ. ο Σοζέ είναι μέσα στη Γαλλία. Γιατί εδώ στο Καραϊσκάκη ήρθαμε 0-0 και Μπράβο. νομίζω στη Γαλλία πήγαμε στο Γκικά.
Ήρθαμε 3-0, Ήταν μεγάλη αλλά ήταν. επιτυχία αυτό, ήταν πολύ μεγάλη Ναι, επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. μεγάλη, εννοείται μεγάλη επιτυχία και μεγάλη επιτυχία ήταν εκτός όλων των παιδιών, ήταν και μεγάλη επιτυχία του κύριου Ανδρέα Σταματιάδη, ο οποίος πάντα χρειάζεται ένας προπονητής για να κρατάει την ηρεμία, Αποδητήρια. τη σύνεση, τα αποδυτήρια βέβαια. Τα αποδυτήρια είναι σημαντικό κομμάτι για να μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα. Και βέβαια, σε αυτά τα 2 χρόνια, ο προπονητής παίρνει παίκτες οι οποίοι είναι στην καλύτερη φόρμα εκείνη την εποχή και Μπράβο. συνεχίζουν να είναι οι καλύτεροι στην ομάδα, συνεχίζουν να παίζουν στις ομάδες τους, να είναι οι καλύτεροι στις ομάδες τους και κατά συνέπεια να κάνουν και καλό σύνολο. Και αυτό θυμάμαι μερικού τότε. Είναι σίγουρο του προπονητή, γιατί ναι, ήμασταν πολλοί. Ήταν ο Μολακίδης, ο Γιώργος, ο Καπουράνης, ο Βακαλόπουλος, ο Χατζηνικολάου, ο Σωτήρης ο Μαυρομάτης, ο Νίκος ο Νόμπλιας, ο Στέφανος ο Γιουγκούδης. Μπορμπόκης, ο Γιωγκούδης, ο Βαΐτσης, ο Άρης ο Καρασαβίδης. Ναι. Αυτά. Εκταράδες, δηλαδή πολύ καλή, πολύ καλή παίκτη. Και νομίζω ότι και οι περισσότεροι έχουν κάνει καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχετε δίκιο, ναι, δεν ήταν κανένας που δεν έκανε. Κάνανε, γράψαν όλη ιστορία στο ποδόσφαιρο από εκεί. Ήταν ναι, πολύ καλή ναι, φωνία. Ναι. Πάρα πολύ ναι, καλή. Έτσι νομίζω. Και νομίζω, πολύ μετά καλή. από 10 χρόνια ήρθε η άλλη εθνική ελπίδων, μετά από 10 χρόνια το 98. Μπράβο, και τη πάλι λυπάμαι μετά πολύ. από 10 χρόνια η επόμενη Του εθνική Μήτρου, ναι, ελπίδων. Πάντως, Πάλι εγώ καλά. αυτό που παρατηρώ ότι στις μικρές ηλικίες Ναι, έχουμε μια υπάρχει. συνέπεια. Ναι, Έχουμε ναι. μια συνέπεια όμως. Ανά 10 χρόνια κάνουμε και μια. Είναι. Αυτό σημαίνει Και ότι αυτό κάτι υπάρχει είναι κάτι. από Ναι. τίποτα. Δεν υπάρχει. Ναι. Σαν Ναι. προπονητής, κύριε Θεοδωρή μου, γιατί το έχω ρωτήσει όλους τους προπονητές. Δηλαδή, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Ναι. Και με εσάς λιγάκι είχα τη χαρά, το λέω κιόλας, στις δύο που Ναι. είχαμε συνεργαστεί μαζί. Και μακάρι και στο μέλλον. Εσείς τι πιστεύετε, γιατί είστε και ακαδημαϊκός και τη γνώμη σας σέβομαι πάρα πολύ. Το ξέρετε, έχουμε μιλήσει και πολλές φορές μαζί. Βλέπουμε τώρα και έχουν όλοι παράπονα ότι και εμείς ειδικά που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει, τώρα έχουμε άλλο πόστο, το ξέρετε. Μας πονάει. Και εγώ επίσης ήμουνα και εγώ που λέω παστελά, δηλαδή εγώ τα βάζαμε τα γκολ και πολύ. Δεν βλέπω τώρα πάρα πολλούς που να έχουν έφεση στον γκολ, όχι μόνο τους φορ. Γενικά βλέπω άτομα, δηλαδή π.χ. ας πούμε, δεν βλέπω πολλά χαφ να έχουν εύκολο το σουτ. Που μπορεί να το έχει ο Ηλίας Σαββίδης. Πάνω σου χάρη. Μάμε ένα παίκτη τώρα. Εκεί την Ναι, εποχή. ο Ηλίας. Έτσι έγινε. Είμαστε συμπαίκτες μαζί, ναι. Εχταράσια το σκάουτινγκ μου. Δεν το έχει, ξέρω εγώ, ο Ναι, τελευταίο ναι. που βλέπω ήταν ο Καραγκούνης. Το έχει αυτό το πράγμα. Ο Φραντζέσκο. Το είχαν πολύ εύκολο το σουτ, ρε παιδάκι μου. Ο Μάλιο. Το είχε πολύ εύκολο, θυμάμαι. Γιατί, Ναι. εσεί τι φταίει, λέτε. Είναι θέμα εκπαίδευση, θέμα παιδεία. Είμαστε πίσω σε κάτι. Ή μήπω Όχι. ευνουχίζουν τα παιδιά τη δημιουργικότητά του από μικρή ηλικία και μετά. Τι πιστεύετε ότι φταίει. Κοιτάξτε τώρα, άλλες εποχές τώρα, τότε και αλλιώς τώρα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το έχει μέσα στην ιδιοσυγκρασία του κάθε άνθρωπος. Να μπορεί να παίρνει την πρωτοβουλία εξαρτάται βέβαια και τη θέση που έχει, έτσι. Ναι, εννοείται, ναι. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός είναι πιο κοντά στην Σωστό. εστία και μπορεί πιο εύκολα να πάρει αποφάσεις για να σουτάρει. Κάποιος ο οποίος είναι αμυντικός, σαν και εμένα που ήμουν μέσω αμυντικός, είναι πιο δύσκολο να έρθει στην επαφή με την αντίπαλη εστία, να βρεθεί στην περιοχή την άλλη, ώστε να πάρει τις αποφάσεις, λήψη και να σουτάρει. Όλα αυτά νομίζω παίζουν ρόλο. Όσο για αυτό που είπες για τα παιδιά, εντάξει, τα παιδιά τώρα μεγαλώνουν διαφορετικά, γιατί καταρχήν δεν αφήνουν τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα μέχρι την ηλικία των 12 χρονών, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουν να βγάλουν όλο τους το ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχουν και μετάπειτα με συνέπεια να μπουν σε τακτικά κομμάτια για να μπορούν να βγάλουν όλο τους το ταλέντο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, τώρα εξαρτάται πού είσαι, με ποιον είσαι, πώς Ναι. δουλεύεις, είναι πολλές Σαν λεπτομέρειες. γενική φιλοσοφία, δηλαδή, γιατί να έχουμε, ας πούμε, έλλειψη σε δημιουργικούς παίκτες. Έχουμε κάποιους, αλλά γενικά λέω, έτσι, σε σχέση με Σωστά, παλιά. σωστά. Κάνουμε κάτι λάθος, δηλαδή, στην εκπαίδευση, πιστεύετε, ή δεν Νομίζω παίζουμε ότι είναι και πολύ, το, ή τι γίνεται. είναι, νομίζω ότι είναι και το μεσογειακό ταπεραμέντο που έχουμε και σαν χώρα και είναι αυτό που είπα πριν, ότι όταν δεν αφήνεις τα μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά μάλλον, να βγάλουν το ταλέντο τους Ναι. για να μπορούν να δημιουργήσουν και προσπαθείς να τους χαλογήσεις
με μία πάσα, με δύο πάσες ακόμα που είναι στην, στην υπιακή τους ηλικία, στην προεφηβική τους ηλικία, νομίζω ότι αυτό αφήνει κάποια, να το πω σε εισαγωγικά, κατάλοιπα, τα οποία δεν αφήνουν, δεν αφήνουνε το ποδοσφαιριστή να βγάλει αυτό που είπα και πριν, όλο το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Βέβαια, στη συνέχεια πιστεύω ότι, και πολύ περισσότερο το κατάλαβα μετά όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, ότι κανείς δεν αδικεί κανέναν. Δηλαδή, όταν λέμε, που λέμε ότι ο προπονητής δεν με πάει, δεν με βάζει, νομίζω ότι ο υπεύθυνος, ο καθαρά υπεύθυνος για ένα ποδοσφαιριστή είναι ο ίδιος το εαυτός, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει, από τις θυσίες, από την προσπάθεια που πρέπει να κάνει καθημερινά στην προπόνηση, για να είναι ο πρωταγωνιστής κάθε Κυριακή στην εντεκάδα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που πονάει τον ποδοσφαιριστή, ότι δεν ξεκινάει στην εντεκάδα. Ναι, αλλά ξέρετε τι, πώς θέλω να το πω. Δηλαδή, το πω διαφορετικά. Βλέπεις, να σου πω πώς θέλω να καταλήξω, σαν καθηγητής τεφάδοπο τώρα αυτό, το καταλάβετε. Παρατηρούσα πάρα πολύ, γιατί είχα κάνει και εγώ με μικρά παιδιά, έχω ασχοληθεί τα 8 χρόνια πιο παλιά, και έλεγα ένα πράγμα. Έπαιζα στην πρώτη ομάδα και είχα και κάτι στο εφηβικό. Πολλά παιδιά έρχονταν, παίζανε και εφηβικό, ήταν και στην πρώτη ομάδα, έτσι. Η ταχύτητα την οποία περισσόταν το εφηβικό ήταν πάρα πολύ αργή. Δηλαδή, η σκέψη του ήταν 1, 2, 3, 4, 5, ξέρω. Ενώ στο αντρικό ήταν 1-2. Αυτό το πράγμα μου είχε κάνει εντύπωση και έλεγα ότι αυτό που το παιδί, όταν γεμάτησε τόσο αργά, πώς θα προσαρμοστεί. Να, εκεί θεωρώ ότι συμφωνείτε ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό για τα μικρά παιδιά. Σου είπα και πριν πάνω ότι εξαρτάται πού είσαι, με ποιον είσαι και πώς δουλεύεις. Και τι στόχους βάζεις εκεί που είσαι. Τι στόχους βάζει η ομάδα που είσαι, η ακαδημία που είσαι, ποιον προπονητή έχει, ποιον εκπαιδευτή έχει, τι θέλει να δημιουργήσει. Θέλει δηλαδή να βάλει τους καλύτερους από ένα γκρουπ που έχει μια ηλικιακή κατηγορία, 15 παιδιά θα πω εγώ, και θέλει να βάζει τους μόνο τους 9, να το πούμε, αν παίζει στο K11, K10. Θέλει να βάζει μόνο τους 11, στο παιδικό, στο K12. Εξαρτάται τι θέλει. Θέλει να κερδίζει, γι' αυτό βάζει μόνο τον Πάνο και τον Θοδωρή, τον Γιώργο, τον Μανώλη, συνέχεια όλους αυτούς. Ή θέλει μέχρι την προεφηβεία του να βάζει, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά και να τα εκπαιδεύσει στις θέσεις που νομίζει ότι αυτός παίζει ο Πάνος, το οποίο σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά να παίζουν από τουλάχιστον 2 θέσεις οπωσδήποτε, μην πω και 3 θέσεις, ώστε να μπορεί μετά τα 13 του χρόνια να μπορεί να κατασταλάξει το παιδί στα 14 σε ποια θέση θα μπορέσει να προσφέρει καλύτερα στον εαυτό του πρώτα, για τον εαυτό του και μετέπειτα για την ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα είναι. Τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη η δικιά μου. Αυτός είναι ο τρόπος. Όχι, εγώ θέλω τη δικιά σας την εμπειρία, εννοείται. Μήπως είναι και λίγο... Δηλαδή αυτό, παλιά υπήρχε... Εγώ ήμουν από τους τελευταίους που προλάβαμε τη γειτονιά, ξέρετε. Που για μας ήταν ένα πεδίο που παίζαμε ποδόσφαιρο, που μας ανάψε τη φαντασία, ξέρετε, κάναμε πράγματα. Όντως κινούμαστε πιο σκληροί, γιατί ήταν λίγο πιο αλάνικο το παιχνίδι, στα τζατζαρίσματα, τα σκοψίματα, ξέρω και όλα αυτά. Λίγο πιο πονηρή ποδοσφαιρικά. Τώρα όμως είναι λίγο τυποποιημένο, λίγο πάνε από την αρχή μικρά παιδιά, στο 5x5 μέσα, δεν έχουν αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς και εσείς. Τυποποιημένα είναι γιατί τώρα έχουν ξεφύγει εποχές, όλοι είναι και αυτή τη στιγμή που είμαστε εμείς, είμαστε με το τηλέφωνο εγώ και κάνουμε μια συνέντευξη, έχουμε μια επικοινωνία τηλεοπτική. Φαντάσου τώρα τα παιδιά όλα που εδώ και μια δεκαετία έχουν μπει στον ηλεκτρονικό κόσμο και είναι με ένα κινητό στο χέρι, πιστεύω ότι αυτό και αυτό κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο κακό και δεν αφήνει το εκάστοτε παιδί να λειτουργήσει η φαντασία του, όταν για κάποιες τυποποιημένες μέρες και ώρες πηγαίνει σε ένα οργανωμένο κλαμπ να αθληθεί. Που είναι και λίγο της μόδας τώρα. Δεν μπορεί. Ποιο? Λέω μερικές φορές βλέπω σαν να είναι και της μόδας. Αν πηγαίνουν και πολύ, το πηγαίνουν οι γονείς, μην το θέλει και ο ίδιος τόσο πολύ. Έτσι, πώς έχει διαμορφωθεί, ξέρεις. Πώς έχει διαμορφωθεί το πράγμα. Ναι, αυτό είναι σε συνέχεια το χειρότερο, γιατί όσο
πιέζεις και καταπιέζεις το παιδί να κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλει, σίγουρα δεν θα αποφέρει αυτό που έχει μέσα του να βγάλει. Αλλά και απ' την άλλη, μέχρι σε μία ηλικία, ο γονέας πρέπει να το, παρακινήσει το, να το παρακινήσει το παιδί, να πάει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να μην είναι με ένα κινητό, ένα λάπτοπ, ένα netbook, έναν υπολογιστή και πληκτρολογεί συνέχεια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Στον Ολυμπιακό, όταν πήγατε από τη Δόξα Δράμα, είδατε τεράστιες διαφορές οργανωτικά. Πώς σας φάνηκε που είσαστε νέος και πήγατε σε μια μεγάλη ομάδα? Εντάξει, πολύ, πολύ γνωστή ομάδα η Δόξα, έτσι. Αλλά τότε αλλάξατε και πήγατε στον Ολυμπιακό, ήταν μεγάλη στο μυαλό σας διαφορά? Δείτε πολλά πράγματα διαφορετικά. Στον Ολυμπιακό, την διαφορά τη μεγάλη την κάνει ο κόσμος του. Όταν είσαι στην Δόξα Δράμα και παίζεις μπροστά σε 4-5 χιλιάδες κόσμο, είναι διαφορετικό να έρχεσαι στον Ολυμπιακό και αμέσως στην πρώτη αγωνιστική να παίζεις σε 80.000 κόσμο, Ολυμπιακός Παναχαϊκή, Ολυμπιακός Διαγόρας Ρόδο, στο ΆΚΑ, ναι. Νομίζω ότι όποιος ποδοσφαιριστής χαρακτήρας, παύλα ποδοσφαιριστής, μπορεί όσο πιο γρήγορα να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόσμο, σε αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί πιστεύω ότι το χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή, το άγχος του, είναι ο δικός του κόσμος. Στο εντός έδρας παιχνίδι, όχι όταν θα πας σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι πας εκτός έδρας και προτιμάσαι ανάλογα για να είσαι πολύ... γιατί ξέρεις ότι πρέπει να προετοιμαστείς γιατί πας στο εκτός έδρας παιχνίδι. Ενώ το δυσκολότερο είναι στον δικό σου κόσμο να μπορείς να προσαρμοστείς, γιατί όταν έχεις 80.000 ή 40.000 στο Καραϊσκάκι και με μια λάθος πάσα ακούς τον όχλο που κάνει τη δυσφορία, τη δυσφορία, εκεί νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα ένας άνθρωπος, παύλα ποδοσφαιριστής, μπορεί και το ξεπεράσει αυτό, αυτός είναι ο οποίος θα παίζει συνέχεια σε αυτή την ομάδα, θα κάνει καριέρα σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την ομάδα θα μπορέσει να ξεχωρίσει. Γιατί ένας ο οποίος μπορεί να περιαυτολογώ τώρα, αλλά... Όχι, καταλαβαίνω. Και έτσι το έχω εισπράξει. Πνευματικά εννοείται, πνευματικά να είναι δυνατός. Αυτό, Τι πνευματικά. Ναι, εννοείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, για να είσαι να ξεκινάς κάθε Κυριακή και να όσα περισσότερα χρόνια μπορέσεις και παίξεις, τόσο το καλύτερο για σένα, γιατί τότε δημιουργείς το δικό σου όνομα. Βάζεις τη δικιά σου στάμπα στον Ολυμπιακό. Για να μιλήσουμε στον Ολυμπιακό, γιατί εκεί απρόθηκα. Βέβαια, ναι, αυτό λέω. Και σε μια δύσκολη εποχή που ο Ολυμπιακός δεν είχε πράγματα, ήταν δύσκολη. Μεγάλη πίεση, θυμάμαι. Κοίταξε, όταν δεν έχεις στα 8 χρόνια, όταν δεν έχεις διοίκηση, νομίζω ότι είναι άθλος και για εμάς τους ποδοσφαιριστές που ήμασταν 8 χρόνια, γιατί πήραμε 2 κύπελα και ένα Super Cup, είναι άθλος και ο κόσμος νομίζω ξέρει ότι νομίζω πως 3-4 πρωταθλήματα θα μπορούσαμε πολύ... πολύ εύκολα να τα πάρουμε, αλλά δυστυχώς όταν δεν έχεις διοίκηση, δεν έχεις κάποια σταθερή διοίκηση, είναι σωστό, πάρα σωστό. Πολύ δύσκολο και σε βλέπουν ευάλωτο οι αντίπαλες ομάδες. Προπονητής σας είχε κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση στον Ολυμπιακό, σαν τακτική, σαν προπόνηση, θυμάμαι ήταν ο Κμόχ, ο κύριος Γιάτσεκ Μόχ οπωσδήποτε, μεγάλος δάσκαλος, στην αρχή ο κύριος Κώστας Πολυχρονίου, ο κύριος Κώστας Καραπατής, η Δόξα Δράμας, ο κύριος Χρήστος Αρχοντίδης, στον Ολυμπιακό ο Γιάτσεκ Μόχ, όπως τον είχα και στον Ιωνικό, μεγάλος δάσκαλος, μεγάλος δάσκαλος, ο Όλεκ Βλαχίν, ο Τάις Λίμπρετς, ο Πέτροβιτς, αυτοί είναι κάποιοι προπονητές οι οποίοι... Ο Πέτροβιτς είχε πάρει και το... Είχε πάρει ευρωπαϊκό κάτι με την Ερυθρό Αστέρα ή όχι, όταν είχε έρθει? Νομίζω πως ναι. Είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Είχε πάει πρώτα στον ΠΑΟΚ ο Πέτρος. Μπράβο, ναι. Ναι. Μεγάλοι προπονητές. Αυτοί ήταν μεγάλοι προπονητές, πραγματικά. Και να μην πω τώρα για κάποιους μεγάλους συμπαίκτες, γιατί θα σε κάνω και την άλλη φορά για τον Όλεκ Πορτασό. Έτσι, να μας πει έτσι δύο συμπροπόνηση αυτό ο παίκτη, δηλαδή και ο Λιτοτσέκο που ήταν. Τότε του πώ θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν. Ήταν τώρα, από πριν. Μόντριτς, Ζιντάν, πριν από αυτούς, κλάση, πριν από αυτούς ήταν βέβαια ο Λάγιος Ντέταρη.
Άμα, το ξέχασα, εντάξει, βέβαια. Έχει σηκώσει όλο τον κόσμο, εντάξει. Ο Φούνες, μετά ο Προτάσοφ, ο Λιτοφτσέγκο, ο Σάβιτσεφ, ο Ήλια Ίβιτς, ο Λισκόβιακ, αυτοί είναι παίκτες οι οποίοι, πέρα από το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο, ο Κρίστεσεν βεβαίως, ο Φαμπιάν Εστάι, ήταν και παιδιά πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες. Και αυτό είναι το πάρα πολύ θετικό, γιατί όταν συνδυάζεις χαρακτήρα και ταλέντο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή. Πιστεύω, ειδικά ο Λαγιός με κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, την είχα δει έτσι από μακριά. Ήταν έτσι ένα παιδί απλό, έτσι σεμνό. Ήταν τρομερή εντύπωση. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Και καλό παιδί. Και πρώτο παιδί. Μιλάμε ότι είχε κάνει φοβερά πράγματα. Εγώ θυμάμαι λίγο που φοβερά πράγματα. Ήταν ένα παίκτη που εντάξει, και εκείνη την εποχή, δηλαδή, σαν να έχει έρθει στην Ελλάδα ο Ζιντάν, σαν να έχει έρθει ο Μέση. Γιατί αυτά που έκανε ήταν, θυμάμαι αυτό το κόμμα τον εθνικό που είχε βάλει, δεν ξέρω αν το έχουν δει πιο μικροί αυτό. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Θα μπουν μέσα στο YouTube, τα έχω όλα τώρα. Τώρα έχει μείνει στην ιστορία αυτό το πράγμα, το goal. Έχει μείνει στην ιστορία. Εγώ πιστεύω στην προπόνηση δεν πηγαίνετε πολύ κοντά, κύριε. Η αλήθεια είναι όχι και προσπαθούσαμε, ευχόμασταν μάλλον να μας βάζουν στην ίδια ομάδα με αυτόν για να μην μας εκτέθει. Ήταν φοβερά πράγματα, ναι. Μέσα από τα ντέρμπι τα προετοιμαζόσαι, δηλαδή λέμε τώρα λοιπόν ένας πόντις μέσα, έτσι, να προετοιμάσει. Και λέω κι εγώ και από τη δική μου πιο μικρή εμπειρία από τη δική σας, ένα ντέρμπι, όλοι οι ποδοσφαιριστές, εσείς είχατε κάτι όλη τη βδομάδα που κάνατε που σας βοηθούσε ψυχολογικά στα ντέρμπι, έτσι να είστε καλύτερα, σαν Θοδωράς, ή γενικά με τα παιδιά σας όλοι μαζί, είχατε ένα κώδικο. Κοίταξε, όλοι μαζί. Ο καθένας προετοιμάζει τον εαυτό του με το δικό του χαρακτήρα που έχει. Άλλος προετοιμάζει την ψυχολογία του από το επόμενο αμέσως παιχνίδι, άλλος μέσα στη βδομάδα, άλλος πριν από το μάτς. Ο καθένας έχει διαφορετικό χαρακτήρα, ο κάθε άνθρωπος, διαφορετική ιδιοσυγκρασία ανθρώπου, οπότε δεν μπορώ να σου μιλήσω για τους άλλους. Για μένα υπήρχε μια σοβαρότητα που ξεκινούσε από την αρχή της εβδομάδας και αποκορύφωση ήταν η απόδοση που θα έχεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει ρόλο. Ειδικά τα παιχνίδια αυτά, ειδικά παιχνίδια, δηλαδή και σαν ψυχισμός. Ήταν ειδικά, τι, δεν σ' άκουσα πάνω. Λέω, ήταν σαν ψυχισμός, ειδικά παιχνίδια, δηλαδή. Καλά, σίγουρα, πολύ... εκεί έβγαλες, κοίταξε, είναι ανάλογα πώς προετοιμάεσαι. Όπως είχαμε, δηλαδή, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, φτάσαμε στο το 92 στην Τούμπα, που μετά από 25 χρόνια είχαμε σπάσει την παράδοση μετά από 25 χρόνια στην Τούμπα. Και καπάκι μετά την Τετάρτη είχε γίνει για πρώτη φορά ο διπλός τελικός στο κύπελο Ελλάδος. Εντάξει, ήμασταν, όταν είπαμε, όταν δεν έχει ισχυρή διοίκηση, νομίζω ότι βρίσκουν πατήματα και, πώς να το πω, και ξεκάνουν ό,τι θέλουν ή με το δικό τους. Αλλά για μας, επειδή αυτά τα παιχνίδια πιστεύω ήταν μονά παιχνίδια εννοώ, ναι μεν είχε τη Ρεβάς, αλλά ήταν δύο παιχνίδια ουσιαστικά. Οπότε, νοκάουτ παιχνίδια. Οπότε εκεί δεν μπορούσε κάποιος, πώς να το πω, να σε βάλει τρικλοποδιά. Ενώ στο πρωτάθλημα, επειδή είχε 34 αγωνιστικές, μπορεί να σε καβάζουν σε κάποια άλλη αγωνιστική. Σε και βασικά ήταν και πιο εύκολο, δύο παιχνίδια, ό,τι προβλήματα και να έχεις, θα τα ξεπεράσεις και να τα πάρεις. Δεν είναι. Από το να έχεις στη διάρκεια. Πιο δύσκολο ήταν και πιο αντικειμενικό στο κύπελο. Ενώ στο πρωτάθλημα, εκεί ήταν πιο εύκολο να σε καβατζώσουν σε 2-3 αγωνιστικές ή σε 4-5 αγωνιστικές. Γιατί πάρα πολλές φορές εσύ έχεις νιώσει την ψυχολογία και της μικρής και μικρής ομάδας και έτσι πάει να σωθείς, έτσι, και της μεγάλης ομάδας που έχει πρωτάθλημα. Εσύ πώς θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο από τα δύο? Γιατί και εγώ τα έχω νιώσει, αλλά όχι τόσο ψηλό επίπεδο. Εσύ το έχετε νιώσει πιο δύσκολο. Και τα δύο έχουν τη δικιά τους δυσκολία. Γιατί όταν ξεκινάς από τη Δόξα Δράμας και
κακά τα ψέματα προσπαθείς να σωθείς την Αλφα Εθνική, έχουν ένα κοινό παρονομαστή όμως. Έχουν τη δυσκολία της μεγάλης προσπάθειας που κάνεις, είτε να προσπαθήσεις να σωθείς, είτε να κάνεις τον πρωταθλητισμό σου. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα βέβαια στη μια περίπτωση είναι να σωθείς, στην άλλη περίπτωση κάνεις πάλι προσπάθεια για να πρωταγωνιστείς, για να βγεις πρωταθλητής. Όπως και μετά στην τρίτη ομάδα στον Ιωνικό, κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέσα σε 4 χρόνια και να σωθούμε την πρώτη χρονιά, αλλά τα υπόλοιπα 3 χρόνια να βγούμε στην Ευρώπη και πήγαμε στον τελικό κυπέλου και βγήκαμε στην Ευρώπη στην ιστορία του Ιωνικού. Ο κοινός παρονομαστής όμως είναι η μεγάλη προσπάθεια που κάνεις και πολύ περισσότερο μεγάλη προσπάθεια κάνεις ότι όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό έκανα ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στον Ιωνικό, γιατί ο κόσμος του Ιωνικού ήθελε να δει τον Μπαχατουρίδη που προσπαθούσε, που πρωταγωνιστούσε στον Ολυμπιακό. Ναι, οπότε το πρώτο εξάμεινο για μένα ήταν προσαρμοστικό. Το κατάλαβα ευτυχώς γρήγορα αυτό, αλλά έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερο σε ηλικία, έτσι, από ό,τι έκανα στις δύο προηγούμενες ομάδες μου, στη Δόξα Δράμας και στον Ολυμπιακό. Στον Ιωνικό έκανα μεγαλύτερη προσπάθεια ατομική για να αποδείξεις πάλι το ποιος είσαι. Γιατί κουβαλάς και ένα παρελθόν ιστορία εκεί πέρα, ανέβηκε η ευθύνη μετά. Έχει δημιουργήσει μια ιστορία, μια ποδοσφαιρική ιστορία καλή, οπότε πρέπει να τη δικαιολογείς στην τρίτη σου ομάδα. Και αυτό για μένα δεν καταφέραμε. Δεν διαχωρίζεται. Και τα δύο φέρνει το ίδιο δύσκολο. Δεν διαχωρίζεται. Αυτό που είπαμε είναι η μεγάλη προσπάθεια που κάνεις. Εάν δεν κάνεις μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολο, ακούγεται, να κάνεις μια προσπάθεια και να φτάσεις στο ταβάνι. Αλλά η μεγαλύτερη προσπάθεια που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις τόσο πολύ για να παραμείνεις στο ταβάνι. Βέβαια, να ξεπερνάς τον εαυτό σου κάθε εβδομάδα είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρω, ναι, αυτό. Είναι μεγάλη ψυχολογική η πάλι μέσα σου να είσαι κάθε φορά καλύτερος, κάθε φορά καλύτερος. Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι. Σωστά, είναι πολύ δύσκολο. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Και στον Ιωνικό είχες κάποιους πολύ μεγάλους παίκτες. Δηλαδή ήταν ο Λοντιάδης, έχεις πολλά παίκτες. Όταν πήγα εγώ, όχι, ο Λοντιάδης δεν έφυγε ο Λοντιάδης. Όταν πήγα. Ήταν ο Αντριώλη. Ο Αντριώλη εγώ πήγα τον 96 του Γενάρη μέχρι το 2001. Ήταν ο Αντριώλη, ο Μπρούστερ, ο Νταρακλίτσας, ο Ξανθόπουλος, ο Ροντρίγκε, ο Μουτσοντρίγκο, ο Φρούσος, ο Γιάννης ο Ξανθόπουλος. Ήταν και άλλα παιδιά, μην τα ξεχάσω. Ένας σηματοφύλακας νομίζω που είχε έρθει από την Ξάνθη, το ξεχνάω κι εγώ. Ένας πολύ καλός ο Γεωργούσης, ο Κουριωτόπουλος, ο Βαγγέλης, ο Φώτης ο Στρακώσια, ο Σταύρος ο Σταματής, ο Νίκος Τσιαντάκης. Και ο Νίκος, ναι, μπράβο, ναι. Ο Φώτης ο Στρακώσια, το είπαμε, ο Νίκος Τσιαντάκης. Μετά και ο Σαναστόπουλος, νομίζω, Ο Νίκος ο Αναστόπουλος, όχι, ο Νίκος Αναστόπουλος και ο Νίκος ο Βαβακούλος ήταν πριν πάω εγώ. Μπράβο, γιατί μπερδεύω. Εντάξει. Είναι πιο μεγάλη λίγο αυτή ή όχι. Ναι. Αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη, ναι. Εντάξει. Άρα είχατε προλάβει και το τελικό με προπονή τον Πλαχίν, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, τελικό με την ΑΕΚ. Ναι. Με την ΑΕΚ στο τελικό. Πήγε πρώτη φορά στην ιστορία του Ιωνικού. Και ήταν καταπληκτική ομάδα ο Ιωνικός. Είχα δει αρκετά παιχνίδια τότε και ήταν φοβερή ομάδα. Προσπαθούσαμε, αυτό ήταν. Όταν προσπαθείς, νομίζω ότι είχαμε βέβαια το να ήμουν στο κύριο Νίκο Κανελάκη. Αλλά ναι. Ήταν ένας από τους καλύτερους. Φοβερός πρόεδρος. Ναι, εγώ όταν πήγα στον Ιωνικό το 2014, την πρώτη φορά, εγώ σταμάτησα το 2001, σταμάτησα εγώ. Ναι, να σου πω. Ναι. Είδα τα αποδυτήρια που είχε δημιουργήσει και την έδωσα αποκατάσταση. Ήταν φοβερή. Από τότε, φοβερό πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε και σε άλφα μικρή να πήγαινες, δεν θα το βρίσκεις αυτό. Τα πρόλαβα κι εγώ, γιατί είχαν γίνει το 2000. Εκεί 2000 ήταν ήδη 2 χρόνια. Φοβερά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, και ωραίο γήπεδο. Και ωραία έδρα, έτσι, και ωραία έδρα. Εννοείται, έδρα κλουβί, κανονικά.
Αλλά και τώρα, πολύ ωραία παιχνίδια. Εγώ όταν έπεσα σε μια ομάδα εκεί κοντά, ότι τελείωνα, έρχομαι και έλεγα μετά πολλές φορές, δώσε τότε έχω κάτι την πολύ καλή ομάδα. Έρχομαι και έλεγα πάρα πολλές φορές. Μου άρεσε. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όλο το staff που βγαίνουν πρωταθλητές. Οπωσδήποτε, ναι. Αυτό είναι μακάρι γιατί στον Πειραιά θέλουμε να βγουν και άλλες ομάδες πάνω, να μην έχουμε μόνο μία, να έχουμε πολλές. Είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές, ξέρετε. Το Πειραιακό ποδοσφαίρο είναι πολλές ομάδες επαγγελματικές για να έχουν καλύτερη εξέλιξη και τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό χαιρόμαστε. Ναι. Σωστά. Στη δικιά σου την εποχή, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία, αυτό που κάναμε εμείς, ας πούμε, σε τι επίπεδο ήταν, στον Ολυμπιακό ήταν σε πιο ψηλό, έγινε. Δεν ήταν τόσο πολύ όπως είναι τώρα. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Ακόμα και στον Ολυμπιακό. Μέρα με τη νύχτα, βέβαια. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι μετά το 2010, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί πριν το παιχνίδι δεν κάνατε καθόλου ζέσταμα, αλήθεια, δεν υπήρχε αυτό σαν νοοτροπία. Για να καταλάβω, έτσι. Ο καθένας από μόνος του, και εννοείς ο καθένας ατομικά μόνος του, πριν βγούμε έξω με την ομάδα για ζέσταμα. Δηλαδή, δεν είχατε από μόνος του να μας έπρεπε να σας κάνει πριν τον αγώνα ή δεν υπήρχε απαγορευόταν για σας στο μυαλό σας να το κάνετε. Τι πράγμα μασάζ. Ναι, ενεργοποίηση πριν τον αγώνα, ξέρω που τώρα καλά, είναι αυτό το δεδομένο. Αυτό εννοείται. Εγώ νόμιζα, με ρωτούσες αν κάναμε κάποιες παθητικές διατάσεις. Όχι. Είχε ήδη τρεις μασέρ είχε ο Ολυμπιακός και οι φυσιοθεραπευτές τότε. Τον κύριο Μπαλίδη, τον Μητροφάνη. Αυτός ήταν πάρα πολύ καλός. Θοδωρής ο Μπαλίδης, ναι, βέβαια. Τρομερός. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Σαν νοοτροπία. Υπήρχε το κάνω πριν τον αγώνα τότε ή ακόμα δεν ήταν τόσο καθιερωμένο. Όποιος ήθελε, έκανε. Συνήθως οι περισσότεροι κάνανε. Εμείς ο Ολυμπιακός ήταν πάντα πιο μπροστά γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχε νοοτροπία. Όλες οι ομάδες τότε είχαν. Και οι μεγάλες ομάδες και οι μικρές. Και στην Δόξα Δράμας, πριν πάω στον Ολυμπιακό, υπήρχε και ο Μασέρ που έκανε, βέβαια. Αλήθεια. Αυτό είναι καλό. Να μάθουμε λίγο τι γινόταν γι' αυτό. Ναι. Όχι, υπήρχαν αυτά. Εγώ σου λέω και πάλι, νόμιζα ότι ρωτούσες ατομικά αν έκανε κάποιος παθητικές ή ενεργητικές διατάσεις. Αυτά που κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ. Ναι. Παίρνουμε τώρα, δεν κάνουμε κάποια πράγματα. Ναι. Τώρα τα παιδιά τα κάνουν. Εμείς τέτοια όντως τότε δεν κάναμε. Από μόνος του, αν ήθελε κάποιος, έκανε κάποιες παθητικές διατάσεις να προετοιμάσει το κορμί του, ώστε όταν θα βγει έξω να κάνει το ζέσταμα με την ομάδα. Εσύ σαν αθλητής τόσα χρόνια υψηλού επίπεδου, έτσι, και τώρα προπονείς και αυτά, την αποκατάσταση στην αθλητική την είχατε σε μεγάλη εκτίμηση, δηλαδή, σας είχε βοηθήσει. Τι γνώμη, ας πούμε, και τα αποκομίσεις τόσα χρόνια. Εμένα, εγώ προσωπικά και πριν την προπόνηση, πάντα έκανα γυμναστήριο και πάντα έκανα διατάσεις από μόνος μου. Επειδή εσύ κάνεις την αποθεραπεία με τα μασάζ, θέλω να σου πω ότι εγώ δεν έκανα μασάζ ούτε πριν τον αγώνα, ούτε και στις προπονήσεις. Γιατί ένιωθα ότι θα με χαλάρουνε πάρα πολύ. Αν έκανα μετά το παιχνίδι ή μετά την προπόνηση. Πριν τον αγώνα και πριν την προπόνηση δεν έκανα γιατί έτσι ένιωθα. Γιατί δεν υπήρχε κάποιος να σου πείσει και το αντίθετο, ας πούμε. Να σε πείσει κάποιος. Εντάξει, είναι και κάποια κολλήματα που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που εγώ πίστευα ότι θα με χαλάρωνε. Οπότε το έκανα μέσα στη χρονιά, αν το έκανα 5-6 φορές. Εγώ μετά δεν έχω δει. Έχω αλλάξει πολύ συγγνώμη, κύριε Θεωρή, που το πίστευα αυτό. Με συζήτηση και με αυτά, σου έχω αλλάξει συγγνώμη αρκετές. Κάτσε τότε να ξαναξεκινήσω, Παναγιώτη. Άμα να παίξουμε τίποτα με την εθνική πάλι, ας το αποδείξω. Ποια εθνική τώρα, μήπως θες τώρα για να με ξανακάνεις ενεργό. Αμέ, όποτε θέλει. Μεγαλώσαμε τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Να μπορείς να παίζεις αυτό που αγαπούσες μέχρι και μετά είναι ευλογία, να ξέρεις. Είναι καλά, ωραίο σίγουρα, πράγμα. Εντάξει. Σίγουρα. Είναι ωραίο πράγμα.
Σας έχει μείνει κανένα παιχνίδι ευρωπαϊκό έτσι στη μνήμη, το θυμάστε, ας πούμε, πολύ έντονα, μια μεγάλη νίκη, μια πρόκληση? Κοίταξε. Μετά από 5 χρόνια, που ήδη τον πρώτο χρόνο το ξεπέρασα την ψυχολογία αυτή με τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω, τουλάχιστον εμένα αυτό μου έχει μείνει. Σωστό. Αφού ξεπέρασα αυτό μετά από 5 χρόνια και είχα την ψυχολογία και τον παλμό του κόσμου, ήρθε το παιχνίδι με το 92 με την Μονακό, που κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι 1-0, και μετά ήρθε το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Καρασκάκι. Ξέραμε ότι η Μονακό ήταν όντως πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί είχε τον Κλίσμαν επιθετικό. Και τον Σίφο, μπράβο, και τον Έντζο Σίφο. Μεγάλος, μεγάλος. Ναι. Οπότε το δεύτερο παιχνίδι έπρεπε, εντάξει, αν όχι να κερδίσαμε, τουλάχιστον ένα ισόπαλο αποτέλεσμα, όπως και το φέραμε, για να μπορούσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπως είχαμε περάσει στους 8. Πρέπει να σου πω ότι αυτό ήταν το παιχνίδι που μου έχει μείνει στη μνήμη μου, γιατί με την ατμόσφαιρα που είχε το γήπεδο, δεν κατάλαβα πότε μπήκαμε για ζέσταμα, πότε παίξαμε τον αγώνα, πότε τελείωσε, πότε προκριθήκαμε. Την άλλη μέρα που ξύπνησα το πρωί το κατάλαβα. Θυμάμαι μια φάση χαρακτηριστική εκεί με το δοκάρι, διπλό δοκάρι του Κλίσμαν. Εκεί αυτό, ναι. Δεν φαινόταν από τα καπνογόνα και πάνε και μετά που μπλόκαρε ο Μίτσος. Εγώ το είδα την άλλη μέρα, το είδα. Φαντάσου που έχεις πάρει και την ψυχολογία του κόσμου, να μην έχεις καταλάβει με τέτοια τρομερή ατμόσφαιρα που κάνει ο κόσμος. Πραγματικά. Αλήθεια, με τόσο πολύ οχλαγωγία, πώς μπορείς μέσα, ας πούμε, δηλαδή τώρα αυτό, εγώ με λιγότερο κόσμο θυμάμαι, πώς μπορούν να συνεννοούνται, να ακούνε τις οδηγίες, είναι λίγο μπέρδεμα. Εντάξει τώρα, μπέρδεμα δεν είναι, εντάξει, απλά επειδή... Είναι συνήθεια. Όχι συνεργάσεις τόσα χρόνια με τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους, αλλά και επικοινωνείς μαζί τους, οπότε προσπαθείς να, όσο μπορείς περισσότερο, να είσαι αυτοσυγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Και γι' αυτό σου λέω για αυτό το λόγο μου έχει μείνει στο μυαλό αυτή η εμπειρία, που μετά όλα τα παιχνίδια, είτε μέσα στα Φιλαδέλφια, είτε μέσα στην Τούμπα, είτε μέσα στο Χαριλάο, είτε μέσα στο Γιαντίκουλέ του Όφη, σε αυτές τις έδρες, αυτές οι έδρες ήταν τουλάχιστον, νομίζω ότι πηγαίνεις σε ένα συνηθισμένο παιχνίδι, που και εκεί πάλι, εάν δεν συγκεντρωθείς και δεν έχεις την αυτοσυγκέντρωσή σου επικεντρωμένη σε αυτό που κάνεις, είναι εύκολο η απόδοσή σου να είναι πάρα πολύ μειωμένη, κατά συνέπεια το επόμενο παιχνίδι να μην είσαι στην αρχική εντεκάδα, να μην μπαίνεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είσαι, αυτό που είπαμε πριν, αυτοσυγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις, να είσαι σοβαρός και να προσπαθείς να έχεις πάντα την ίδια αγωνιστική απόδοση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι απαιτήσεις είναι δύσκολες, ναι. Εντάξει, αυτό τώρα, το να παίζεις κάθε Κυριακή σε ένα τόσο απαιτητικό σύνολο, σίγουρα αυτό πρέπει να κάνεις μεγάλη μάχη πνευματική, πέρα από σωματική, έτσι, ναι, για να τα απεξέλθεις. Σίγουρα είναι και ψυχική, δεν είναι μόνο σωματική. Είναι και ψυχική, είναι ψυχολογική όλη η πίεση, δεν είναι η σωματική μόνο. Το κυριότερο ότι πρέπει ένα να παίζει. Μάστε να κάνει ένα λάθος και πρέπει μετά από την επόμενη φορά να ξανα. Αυτό εκεί πέρα πώς το αντιμετωπίζατε, σαν όσο πιο γρήγορα. Πάλι εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε ποδοσφαιριστή, του κάθε ανθρώπου, έτσι. Όσο πιο γρήγορα μπορείς και το ξεπεράσεις, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνεις μπροστά. Αν σε πάρει από κάτω, αφενός θα σε κάνει αλλαγή ο προπονητής και αφενός και αφετέρου δεν θα ξεκινήσεις στο επόμενο παιχνίδι. Το ένα φέρνει το άλλο. Έχετε κυριατήσμα από το Τάσος Παρασίδης. Ναι, τους βλέπω εδώ από κάτω, περνάνε τα ονόματα. Ο κύριος Γιώργος Καρατζάς, τρομερός ο κύριος Γιώργος, ναι, που συνεργαστή, έχει πάει για αυτό το τελικό με την Νέων, με τους, ναι, με Αλεξανδρή και με... Είναι λίγο πιο μεγάλο, ναι, 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 ναι. Πιο... Όχι, με μικρό... Ο Αλεξανδρής, με τον Αλέκο, τον Αλεξανδρή. Είναι το 68. Συνήθεια. Το 68, ναι. Το 68 πρέπει να είναι. Πάει στο τελικό Νέων... με τη Ρωσία, φοβερό και αυτοφορεί. Ναι. Σωστά. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί μου το έχει πει ο κ. Ζώσο, αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτά να τα ακούνε λίγο και πιο νέοι. Γιατί νομίζουν ότι
Και παλιά δεν κάνανε τίποτα, να ξέρουν λίγο. Δεν τα ακούνε γιατί παίζουν στο τέτοιο PlayStation τώρα. αυτό λίγο, άλλη μια ερώτηση θα μου δώσει μια ωραία πάσα. Λίγο, είναι εγώ θεωρώ ότι η τηλεόραση, να μου πει τη γνώμη σου, εγώ σου πω τη δικιά μου την άποψη, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς αυτό. Ότι ναι. Είναι κακό η τηλεόραση, ωραία. Είναι ωραία από τη μία ότι έβαλε το ποδόσφαιρο σε όλα τα σπίτια όλη τη Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή από το Καστελόριζο μέχρι τη Θράκη. Βλέπουν όλοι ποδόσφαιρο. Αλλά απ' την άλλη, όταν έχουν τόσο πολύ να βλέπουν τηλεόραση, και όχι από κοντά, γιατί στην τηλεόραση είναι όλοι οι λάτρες που πάει μπάλα. Δηλαδή, κοιτάμε, ξέρω εγώ τι κάνει ο Παναγιώτης που σκοράρει, και όχι ο Θοδωρής που κάνει ένα τάκλι, κάνει μια κίνηση χωρίς την μπάλα. Και έτσι δεν μαθαίνουμε την μπάλα ποδόσφαιρο, μαθαίνουμε μπάλα. Δηλαδή. Και αυτό έχει γίνει χαρακτηριστικό. Όταν πήρα το τσαρφό μου και το πήγα στο γήπεδο, ο φίλος μου ο Στάσης Ταυλαρίδης μου είχε δώσει τότε ο Ατρόμητος το κάτι στήρι, είχαν πάει play-off. Αστέρας Τρίπος Ατρόμητος, ήταν δυνατό παιχνίδι. Και μου λέει, ρε Παναγιώτη, μου λέει, πολύ μικρός ο χώρος μου. Πώς παίζουν, τι λέω, βλέπεις από τη τηλεόραση, έχει καμία σχέση η τηλεόραση με το κοντά. Πώς αλλάζουν την πάσα μου, λέει, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις το ένα, πόσο δύσκολο να κάνεις το άλλο. Πώς κινείται χωρίς την μπάλα, το λέω, βλέπεις. Συμφωνεί με αυτό που λέω, κύριε Θοδωρή, ότι. Πολύ, πολύ, βέβαια, βέβαια. Εντάξει. Τους περισσότερους τους παρασύρει η μπάλα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, να το πω σε εισαγωγικά, αφανείς ήρωες που κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια, γιατί το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Ναι. Η επίθεση ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Οπότε και η άμυνα πρέπει να ξεκινάει από τους επιθετικούς. Να το πω έτσι γενικά, για να το καταλάβει ο κόσμος. Στο γήπεδο το βλέπεις αυτό. Στο γήπεδο το βλέπεις, ξέρω εγώ. Αμοσκάρια, στο γήπεδο βάζεις ένα παίχτη, ξέρω εγώ, κόφτη που μπορεί να κόβει και να μοιράζει, για να μην κάνει τις φαντεζίες ενέργειες, αλλά να ανοίγει τον δρόμο στο τηλεόραση πολλές φορές. Δεν το καταλαβαίνουν. Εξής, πόσες φορές έχουν ευρεάσει που κάποια παιδιά τα χτυμάνε πως πρέπει, που κάνουν δουλειά. Εντάξει, αυτοί είναι και αυτοί οι χαρακτήρες, έτσι πως σκέφτονται και κριτικάρουν, είναι και ξερόλες. Τα ξέρουν όλα. Φέρα, οπότε εκεί ή του εξηγείς επιχειρηματολογώντας. Και αν δεν καταλαβαίνεις, όπως έλεγε και η μάνα μου, αλλάζεις δρόμο και φεύγεις. Τον αφήνεις το δικό του κόσμο. Το κακό είναι ότι λόγω του Νόβα, κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να βλέπουμε παιχνίδια με πολύ κόσμο. Εγώ πολλές φορές τώρα που έχω πάρει τη Smart TV, να σου πω την αλήθεια, τα βλέπω στο σπίτι μου, live streaming. Ας είναι και λίγο δύσκολο. Γιατί κάθεσαι και βλέπεις ένα παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη τώρα, εγώ σε χαμηλότερο επίπεδο έχω βάλει αρκετά γκολ. Και όταν βλέπω κάποιον, ας πούμε. Και κρίνει μια φάση που την μπάλα του τη θαλάσσης δεν μπορεί να τη σταματήσει. Πραγματικά το ξέρω ότι δεν μπορεί. Και λέει ότι αυτό είναι ιδέα, εύκολο. Την ιδέα εννοείς. Εννοείς την ιδέα. Λέει, ξέρω εγώ. Ναι, τη μεγάλη, τη λαστιχένια δεν μπορεί να σταματήσει. Και όμως λέει, α, τι κόλλο εύκολο έχασε. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα. Αυτό είναι το κακό. Δυστυχώς, ότι δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει πάει. Γιατί ο καθένας τώρα. Ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Γιατί δεν νομίζω ότι. Δεν συμφωνώ με αυτό που λένε ότι μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Η ζωή είναι έτσι και ο καθένας προχωράει, τραβάει τον δρόμο. Ναι. Και κακοπροαίρετο, ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Και η ιστορία γράφει για τον καθένα. Και έχει γίνει και το ποδόσφαιρο τώρα, όπως το ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να αντιδράς σε 14 λεπτό να παίρνεις αποφάσεις. Έτσι είναι και είναι πολύ σωστά, δύσκολο. Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ είναι δύσκολο. Σημαντικό, ναι, ναι. Είναι σημαντικό η λήψη απόφασης που θα πάρεις. Πάρα πολύ σημαντική. Είναι, δηλαδή, γιατί θα πρέπει σε κλάσματα του δευτερολέπτου να μπορέσεις να αντιδράσεις και να μπορέσεις να αποφασίσεις το τι θα κάνεις. Βέβαια. Βλέπω τώρα ένα καλό σε σχέση με παλιά, γιατί θυμάμαι πώς ήταν το Χαρελά, πώς ήταν η Τούπα. Και τώρα είναι χαλή σχεδόν σε σχέση με τότε, έτσι. Τότε δεν είχα τόσο καλά εκεί. Κοίταξε, ένα και ακόμα νομίζω ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να προσπαθήσουν, γιατί πρέπει να προφυλάξουν το προϊόν τους. Το προϊόν τους είναι ο ποδοσφαιριστής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο να έχει καλό τερέν, ώστε να μπορέσει να προσφέρει όσο το καλύτερο θέαμα μπορεί. Είναι γιατί σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν δεν είναι καλός, και τραυματισμούς. Σίγουρα, όλα αυτά, αν δεν είναι καλός ο αγωνιστικός χώρος, το θέαμα ή και το αποτέλεσμα δεν θα είναι τέτοιο το οποίο επιθυμεί η εκάστοτε ομάδα. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια δικιά μας προσωπική ταυτότητα σαν Ελλάδα, όπως ήξερα εγώ, το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπως είναι το γερμανικό, το ισπανικό? Είναι δύσκολο, γιατί είναι πολλοί προπονητές από πολλά κράτη και δίνει πολλές επιρροές.
Κοίταξε, μόνο σου απάντησες. Από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικών χωρών προελεύσεις στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι δύσκολο να έχει μια ταυτότητα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι μπορεί να σκεφτούν κάποιοι ότι η ταυτότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το 2004 που όλα αυτά τα καταπληκτικά παιδιά πήραν το ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα. Ήρωες. Και, ναι, και όλοι οι άλλοι εκτός των παιδιών αυτών και την προσπάθεια που έκανε ο προπονητής ο Ρεχάγκελ και τα παιδιά όλα αυτά, να λένε ότι είμαστε αμυντικογενείς, είμαστε... εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Ρεχάγκελ προσαρμόστηκε στις συνθήκες που βρήκε και εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες που βρήκε στην Ελλάδα. Οι συνθήκες που βρήκε εννοώ τους ποδοσφαιριστές τους οποίους απαρτίζανε εκείνη τη χρονική, εκείνο το χρονικό διάστημα, το 2-3 χρόνων, ναι, των 4 χρόνων, την εθνική ομάδα. Βέβαια θα μου πούν κάποιος άλλος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει ότι το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και πρέπει να προσφέρεις θέαμα. Τώρα αυτό το οποίο θα μπορέσει να το συνδυάσει ένας προπονητής, νομίζω ότι και αυτός θα πάρει και τα εύσημα. Μα εδώ πέρα ολόκληρη η Αγγλία και δεν έχει πάρει ένα γύρο και εμείς καταφέραμε και πήραμε. Δεν τι πάνε να πει τώρα. Νομίζω, ότι και αυτοί, πληρώνουν τους τόσο πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές που φέρουν στη χώρα τους. Αλλά νομίζω ότι είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία στη Ρωσία. Ναι, ναι, νομίζω εκεί είχαν την καλύτερη παρουσία. Το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρό τους, ναι, το έχουν αλλάξει και είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία. Τρομερή δηλαδή για μένα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Το ίδιο και είδα και ότι αν θυμάστε και οι Γερμανοί μετά το 2006, εκεί 2002-2006, που εκεί πέρα ματάιδα μια διαφορετική, γιατί θυμάμαι, παρακολουθώ και τις μικρές ηλικίες. Διαφορετική. Είδα ότι διαφορετική, άλλαξε με τον τρόπο που ποδόσφαιρο. Ναι, διαφορετική πάνω, αλλά τα 7 πόσα βάλανε στους Βραζιλιάνους, τα βάλανε 7, βάλανε 8 πόσα βάλανε. Ακόμα μετράνε οι Βραζιλιάνοι. Όπως και πέρσι οι Ισπανοί βάλανε στους Γερμανούς άλλα τόσα. Α, μπράβο, ναι. Απλά το όλο ήταν για μένα, πιστεύω, το άλλο ήταν... Για μένα πιστεύω ότι το ισπανικό ποδόσφαιρο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γιατί είναι και γρήγορο, και τεχνικό, και δυνατό. Η προσωπική μου άποψη. Να πούμε πολλά καλησπέρα στον κύριο Τόλι του Αποστόλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα, κύριε Τόλι. Επίσης, Τόλι. Ναι. Σας αρέσει το τάκα-τάκα τόσο πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο ξεπεραστεί. Ναι. Δηλαδή, βλέπω λίγο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι... Εμένα, εγώ είμαι φαν του Πέπε Γκουαρδιόλα, όπου και όταν ένας προπονητής αλλάζει τρεις διαφορετικές χώρες και μπορεί και προσαρμόζει, έχει πλάνο και στόχο στα δικά του ιδανικά, σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και εφαρμόζει το ίδιο του πλάνο, νομίζω ότι αυτός ο προπονητής είναι respect. Για μένα τουλάχιστον. Είναι το άλφα και το μέγα. Δηλαδή το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Κλοπ δεν το θεωρείτε πιο σύγχρονο? Που είναι λίγο τραζίσιο και πολύ, κλέβω, δημιουργώ, πιέζω, κλέβω, παίρνω, κάνω υπεραριθμίες, τέτοια δεν σας αρέσει αυτό? Όχι. Είστε πιο πολύ το άλλο, ας πούμε, της πολύ κατοχής και να βρούμε αδένθους σημεία. Πολύ κατοχής γιατί έχεις και βάζεις και την προσωπικότητά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, το άλλο είναι και πιο αποτελεσματικό, έτσι. Ίσως σε κάποιες φάσεις, έτσι, δεν το κατακρίνω, απλά όχι, λέω ότι μου αρέσει. Έτσι. Τη γνώμη σας. Ναι, γιατί όταν και μια μικρότερη ομάδα, σε βεληνικές μικρότερη ομάδα, δεν μπορεί να έχει το ίδιο πλάνο, το ίδιο στόχο, έχει ένα άλλο πλάνο και άλλο στόχο. Όταν ξέρει ότι οι ομάδες, η Manchester City, η Bayern, η Barcelona, να έχουν την ίδια κυριαρχία όπως τη Manchester City, όπως είπα, την Bayern και την Barcelona, θα πρέπει να βρουν ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού για να αντιμετωπίσουν, να έχουν ένα άλλο πλάνο να αντιμετωπίσουν αυτή την ομάδα. Θυμάμαι ότι έχω διαβάσει λίγο, ότι είχα διαβάσει το βιβλίο της Barcelona, δηλαδή γενικά πώς αναπτύσσεις και όλα αυτά, και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που έλεγε τότε, ότι όταν ξεκίναγε το πρεσάρισμα, δεν πήγαινε κατευθείαν. Δηλαδή,
τι έκανε, προσπαθούσε να, να κλείνει το χώρο και να οδηγήσει πάρα... εκεί που θέλει. Ναι, ναι, οδηγεί, να πίνει πάρα σοβά και από εκεί να του κλείνει τις επιλογές. Αυτό θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Οδηγεί, ναι, τον αντίπαλο εκεί που θέλει αυτός να κάνει την άμυνά του. Δηλαδή, όχι το κλασικό, πάμε απάνω τους για να τη διώξει. Αυτός προσπαθούσε να την πάει, ξέρω εγώ, αριστερά, και από τα αριστερά μετά να έχει δύο επιλογές και να την ξανάπαιρνε πάλι. Αυτό ήταν, εντάξει, αυτό ήταν μια καινοτομία που την έφερε αυτός. Αυτό το παραδεχτώ. Ήταν δική από το καινοτομία. Ναι, ναι, ναι. Εσείς θεωρείτε για ένα νέο ποδοσφαιριστή, ποια πρέπει να είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει, ας υποθέσουμε ότι έχει κάποια αξία που πρέπει να έχει για να σταθεί σε ψηλό επίπεδο, έτσι. Ας υποθέσουμε ότι έχει μια αξία, έτσι. Υπομονή και επιμονή. Για να γιατί μπορεί να πολύ... δουλέψει. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Εάν δεν τα έχει αυτά κάποιος, δεν νομίζω ότι... Ακόμα και φτασμένος να είσαι. Αν δεν τα έχεις αυτά, δεν έχεις επιμονή όταν είσαι και φτασμένος, ναι. Πώς θα συνεχίσεις να σε παραδέχονται όλοι οι άλλοι. Όταν ξεκινάς πρέπει να έχεις υπομονή, επιμονή, να δουλεύεις και να μην, όπως λένε, να μην σπάζονται, να το πω στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Τώρα είναι ωραία πολύ με τον πάγκο. Άμα κάθε κάποιος στον πάγκο, αμέσως νομίζω ότι... Δηλαδή, με αυτό το θέμα λίγο οι μικροί το έχουν λίγο... Δεν το παίρνω να το κανείς, σωστά. Κανείς νομίζω ότι κανείς προπονητής δεν θέλει, μάλλον δεν ξέρει, μάλλον δεν θέλει να αδικήσει κανέναν. Και όλοι ξέρουν το συμφέρον τους. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής δεν ξέρει το συμφέρον του, ότι πρέπει να κερδίζει τουλάχιστον, αν όχι να παίζει καλά και να κερδίζει. Ναι, δεν νομίζω ότι το θέλει. Και εντάξει, ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του. Δηλαδή, ο προπονητής με τη δουλειά του και τις επιλογές του και ο παίκτης με τη δουλειά του και την ανταμοιβή του που θα πάρει από την προσπάθεια που κάνει μέσα στην προπόνηση. Ας πούμε, για ένα νέο, για ένα νέο ας πούμε, αθλητή, θέλετε προσόν την υπομονή, με λέγανε. Την υπομονή περισσότερο. Την υπομονή. Και επιμονή, και επιμονή. Και βέβαια, πάντα είναι και επιμονή, και υπομονή, και επιμονή. Δεν φτάνει δηλαδή να είσαι ταλέντο, πρέπει να το καλλιεργήσει το ταλέντο σου. Βέβαια. Δεν φτάνει δηλαδή να πας να παίξεις την πρώτη ομάδα. Πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς αυτό που βάζεις για να παραμείνεις. Για να παραμείνεις. Εννοείται, αν δεν βάλεις στόχους, τότε πάβεις να λειτουργείς. Δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, αυτό φυσικά θα είστε διαμέτρο αντίθετος. Που λέω, ξέρω εγώ, είναι 20 χρονών και λένε ταλέντο. Έχουν ταλέντο, δεν είναι ακόμα έτοιμος και όλα αυτά. Αυτά πιστεύω ότι... Ο καθένας πάνω, εντάξει, τώρα αυτά είναι νομίζω για να... Είναι σχετικά αυτά όλα. Όχι σχετικά. Ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του. Πράξεών του σημαίνει η απόδοσή του, είναι η παρουσία του μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όταν φτάνουν να λένε ότι είσαι ταλέντο, ταλέντο, σημαίνει ότι... Εντάξει, δεν έχει... προφανώς δεν έχεις κάνει κάτι, δεν έχεις κάνει κάτι σωστά. Κάτι άλλο τώρα, μου δίνεται συνέχεια πάσης ωραίες. Βλέπουμε πολλά φορές πολλά παιχνίδια στην Αλφα-Αθηνική, αλλά όχι μόνο. Αλλά εγώ λέω την Αλφα-Αθηνική γιατί είναι η βιτρίνα μας, ξέρεις. Είναι η βιτρίνα μας πολλές φορές. Και λέει ότι αυτό ειδικά, και θυμάμαι ότι ο Βαλβέρδε για αυτό το θέμα, πολλές φορές είχα διαβάσει, έκανε συγκεκριμένες ασκήσεις στην προπόνηση, να μην γυρνάει την μπάλα πίσω. Βλέπω πολλές φορές τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κυρίως, ίσως ότι έχει εκπαιδευτεί. Πραγματικά αυτό το έχω συζητήσει και με πάρα πολλούς προπονητές Αλφα-Αθηνικής. Πραγματικά. Μόλις νιώθει πίεση, έτσι, αμέσως να παίξει παράλληλα πίσω. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να παίξει και πίσω, αλλά το κάνει πολύ εύκολα σε σχέση με ένα ξένο. Αυτό πιστεύει πάλι, φταίει πάλι η κακή μας εκπαίδευση, η παιδεία που έχουμε δώσει. Στον κάνει δεν νομίζω, εξαρτάται από τις συνθήκες του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αν έχεις την μπάλα εσύ και μπροστά σου είναι ο αντίπαλος και από πίσω καλύπτουν άλλοι δύο αντίπαλοι, τι πρέπει να κάνει δηλαδή αυτός που έχει την μπάλα, να μπορέσει να τριπλάρει και τους τρεις. Εντάξει, το κάνει αυτό. Μια φορά, πέτυχε. Ναι, ναι. Ο προπονητής, η κάθε ομάδα, όσο περισσότερο έχει σε κατοχή χρόνο την μπάλα στα πόδια σου, τόσες περισσότερες ευκαιρίες ίσως δημιουργήσεις.
Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Ναι. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κακό το να παίξει την μπάλα πίσω. Εξαρτάται σε ποια θέση παίζει. Ναι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι με την πρώτη ευκαιρία που, απειλεί, που νιώθει μια μικρή απειλή, ενώ μπορούν να παίξουν κάθετα ή να παίξουν μπροστά, προτιμούν το πίσω. Υποσυνείδητα βγαίνει. Τώρα εντάξει, αυτό τώρα είναι υποσυνείδητο. Αυτό το λες εσύ γιατί ίσως μπορούν να παίξουν μπροστά και δεν παίζουν μια κάθετη πάσα. Εξαρτάται τώρα Παναγιώτη. Δεν μπορούμε τώρα υποθετικά. Μιλάμε, εγώ σου απαντάω για κάτι ναι. Το οποίο μπορεί να είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο που λες. Τώρα, αν δεν ναι, το κάνει. Γιατί μετά λένε γιατί δεν έχουμε ταχύτητα στην ανάπτυξη. Εγώ έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα σε ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, δεν ρισκάρουν όσο ρισκένει την πάσα. Δεν λέω να κάνει λάθος. Κατάλαβε, σα λέω. Όταν οι άλλοι μαρκά πρισάρουν ψηλά, είναι και ένα ρίσκο. Δηλαδή, ζητά την μπάλα λίγο πιο έτσι, την παίζει λίγο πιο, πιο ρισκαδόρικα. Πρέπει να παίξει ένα δύο στο μικρό χώρο. Εγώ βλέπω ότι. Δεν λέω. Εγώ βλέπω ότι πολλές φορές ότι οι ομάδες, κυρίως οι πιο μικρές, να πούμε έτσι, βλέπεις ότι οι παίκτες φοβόνται. Δεν το κάνουν πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί ξένοι παίκτες μέσα, έτσι, που το κάνουν αυτοί και παραφέρουν λίγο τους άλλους. Αλλά εγώ λέω και τους Έλληνες παίκτες. Δεν λέω και τους ξένους. Σαν οτροπία. Εντάξει, εξαρτάται, σου λέω και πάλι σε ποια ομάδα είσαι, οι καταστάσεις του αγώνα, πώς είναι οι γηπαιδικές καταστάσεις, το τι πλάνο έχει ο προπονητής με το αν θα γυρίσει την μπάλα πίσω ή παράλληλα, όπως είπες. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Μήπως έχει άλλη, κάνει, λέω, την οτροπία του Έλληνα ποσοριστή από μικρός, να φοβάται να πει, όχι, μην κάνω λάθος, μην κάνω λάθος. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, μήπως έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Εξαρτάται σε ποια ομάδα είσαι, με ποιον αντίπαλο παίζεις, τι πλάνο έχει ακολουθήσει ο προπονητής. Αν ο αντίπαλός σου είναι η φάση, η συγκεκριμένη φάση, τη στιγμή που βρίσκεσαι, υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες καταστάσεις και παραμέτρους, ναι. Ναι, εντάξει, γιατί ξέρετε, γιατί πολλές φορές συζητάμε εδώ πέρα, ας πούμε, το έχω δει πάρα πολλές φορές και λένε ότι τα παιχνίδια τα δικά μας δεν έχουν ένταση, δεν έχουν ρυθμό, μα για να αποκτήσουν ένταση και ρυθμό πρέπει να πάρουμε και λίγο, να είναι και λίγο πιο ρισκαδόρικα η ανάπτυξη, οι πάσες, έτσι δεν είναι. Εντάξει, όλοι καλά τα λένε όλα αυτά. Εντάξει, είναι ένταση και ρυθμό. Πάλι σου λέω, εξαρτάται τι στόχο έχει κάθε ομάδα, σε ποια φάση του πρωταθλήματος είσαι, ποιος είναι ο αγώνας, ποιος είναι ο αντίπαλος, πες με αν έχεις παίξει συνεχόμενα παιχνίδια, τι στόχο έχει βάλει από την αρχή του πρωταθλήματος η ομάδα. Είναι πάρα πολλά. Αν είσαι μικρή ή μεγάλη ομάδα, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν παίζουν παράλληλα και πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή μια καλή ξένη ομάδα, μια ελληνική, που η διαφορά πια είναι ότι παίζει πιο πολλά τα αγωνιστικά παιχνίδια. Γιατί εντάξει, εγώ ο Ολυμπιακός φέτος έπαιζε σαν ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή όπου και να έπαιζε, έπαιζε με ένταση, με ρυθμό, με αλληλοκαλύψεις. Δηλαδή, περίπτωση ότι έχει να κάνει πιο πολύ με τον ανταγωνισμό των πολλών παιχνιδιών. Έχει μάθει και ανεβάζει ρυθμούς. Λόγω ότι είχε ανταγωνιστικότητα και παίζει πολλά παιχνίδια στο ποτάσμα το ίδιο. Καταρχήν παίζει ρόλο το τι ποιότητα παικτών έχεις η κάθε ομάδα. Σίγουρα. Σωστό και αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός, όπως είπα πριν για τον Γκουαρδιόλα, όπως ανυπομονώ να δω τον Γκουαρδιόλα σε ποια ομάδα είναι, έτσι ανυπομονώ να δω τον Ολυμπιακό του Μάρτινς εδώ και 2 χρόνια, γιατί παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έχει ξεφύγει από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες. Οι άλλες ελληνικές ομάδες κοιτάνε γιατί ο Ολυμπιακός, να το παρομοιάσω, δηλαδή ο Ολυμπιακός να ψωφίσει η κατσίκα του Ολυμπιακού, αλλά να μην κοιτάξω εγώ να αποκτήσω εγώ κατσίκα. Να κοιτάξω εγώ τη δικιά μου ομάδα. Ο Ολυμπιακός αγωνιστικά έχει δείξει ότι έχει ξεφύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και δίνει θέαμα σε όλο το φιλάθλο κόσμο. Και άλλωστε είναι, από ό,τι ακούω και στα ράδια, είναι αποδεκτός από όλους τους φιλάθλους από διαφορετικές ομάδες στην Ελλάδα. Ο Μάρτινς, δηλαδή, τι είχε ο Μάρτινς καλύτερο... πολύ και δεν ξέρω τι έχει, εγώ βλέπω μας, αυτό... κάτι γνώμη δεν, δεν ξέρω τι έχει, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Τη σοβαρότητά του αυτή την εξωτερική από το γήπεδο την μεταδίδει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό διέχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός. Και πραγματικά, άλλη, παίζει σε ρυθμούς πολύ ψηλούς.
Για ελληνικά, για ελληνικά ότι, δεδομένα. Για ελληνικά δεδομένα, για ελληνικά δεδομένα νομίζω ότι αυτός ο Ολυμπιακός που βλέπουμε του Μάρτινς δεν έχει καμιά σχέση με κανέναν Ολυμπιακό, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ εδώ και 30 χρόνια, τον Ολυμπιακό. Και όλες τις άλλες ομάδες, έτσι. Νομίζω ξεχωρίζει, είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Λες να έχεις φέρει και καινοτομίες απάνω στην εκτίμηση και στην τακτική και να... λόγω του είχε έρθει του Τώρα, Παναγιώτη, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ, δεν μπορώ να υποθέσω. Σου είπα σε γενικές γραμμές και αυτό που βλέπω από την τηλεόραση. Βλέπω ένα σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος στη σοβαρότητά του τη μεταδίδει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τον τρόπο του παιχνιδιού του. Είναι να γίνει πιο πετυχημένος προπονητής, πιστεύω, που έχει περάσει. Νομίζω πως είναι. Πως είναι ήδη. Και με το Βαλβέρδη. Νομίζω πως είναι. Αυτό, δηλαδή, ότι... Δεν ξέρω. Πάντως, όποια ομάδα... Πατήσε ένα πράγμα, κύριε Θεοδωρή μου. Όποια ομάδα προχωρά λίγο στην Ευρώπη και έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά και εκδυνάζεται, ξέρετε, παίρνει match fitness από την Ευρώπη, δηλαδή, όταν είχε στην Ελλάδα, παίζει σε άλλους τύπους ποτάκι. Έχει πάει άλλο επίπεδο. Δηλαδή, εντάξει, παίζει και αυτό που είπες, πριν. Είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού, με ποια ομάδα παίζεις. Τώρα, όταν παίζεις στην Ευρώπη, είναι κάτι ανάλογο όταν παίζει ο Ολυμπιακός με μια μικρομεσαία ομάδα στην Ελλάδα. Έτσι. Άλλος ρυθμός είναι όταν παίζει η Manchester City Ολυμπιακός. Έτσι. Άλλη σοβαρότητα είναι το παιχνίδι αυτό. Και όταν παίζει, να μην αδικήσω καμιά ομάδα από, γιατί παρεξηγούνται κιόλας. Γενικά. Είναι απλά όμως αυτό που βλέπω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός έχει την ίδια σοβαρότητα όταν παίζει Manchester City Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός δοξαδράμας, να πω την πατρίδα μου. Μπράβο, παίζει το ίδιο. Έχει την ίδια σοβαρότητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακός. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει, που ξεχωρίζει την ομάδα, τον Ολυμπιακό, τον προπονητή που έχει, τους παίκτες που έχει, τη σοβαρότητα που μεταδίδει. Το ποδόσφαιρο, δηλαδή, τώρα πώς το βλέπετε, πώς το πού πηγαίνει. Πηγαίνει περισσότερο στη δύναμη, στην ταχύτητα, στην αθλητικότητα ή θα ξαναγυρίσει πάλι, θα κάνει κύκλο, θα ξαναγυρίσει πάλι σε εποχές που θα μετράει περισσότερο η τεχνική ποιότητα και λιγότερο η αθλητικότητα. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά αυτό που νομίζω είναι ότι σε κάθε θέση υπάρχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά παικτών υπάρχουν. Άλλα χαρακτηριστικά παικτών έχει αυτός που παίζει στη γραμμή άμυνας, άλλα χαρακτηριστικά έχει αυτός που παίζει στη γραμμή του κέντρου και άλλα χαρακτηριστικά έχει αυτός που παίζει στην επίθεση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, όταν υπάρχει θέαμα, είτε γενικό από το σύνολο της ομάδος, είτε ατομικό μέσα από το σύνολο της ομάδος, ενθουσιάζεται. Και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αλήθεια, τώρα βλέπεις ότι τα back έχουν γίνει σαν extreme, τα ποσότητα πρέπει να έχεις. Τα extreme γίνονται θετικοί. Το δεκάρι γίνεται χώρο στην ουσία πολλές φορές. Δηλαδή, το εξάρι οργανωτής έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι, έγινε σχέση με πριν 15-20 χρόνια. Κοιτάξτε, όχι, νομίζω ότι όχι, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχει κάποιες αρμοδιότητες. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι συλλογικό άθλημα και απαρτίζεται από 11 ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, τότε δεν υπάρχει λόγος και να υπάρχει και προπονητής. Κατάλαβα, ναι, σωστό. Και ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος δίνει τις οδηγίες. Ακόμα βλέπεις και στην Paris Saint-Germain, μου ήρθε τώρα το τελευταίο παιχνίδι, που έχει αυτούς τους όλους τους παικταράδες ή στη Real, να μην υπάρχει προπονητής. Να παίζουν μόνοι τους. Ακόμα και στους παλέμαχους έχουμε προπονητή. Τον κύριο Καλτσά. Αν τον αφήσει τον παίκτη, θα κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Σωστό. Ναι. Μπορώ παράδειγμα να πω. Πολύ σωστό παράδειγμα. Πάντως σου λέω, από μέσα έχω τηλεφωνήματα. Άμα κλείσει κάποια στιγμή η σύνδεση, να ξέρεις πάνω μου ότι δεν θα είναι από μένα. Στο λέω να το ξέρεις. Όλο τα κάνω έτσι να φύγουν, αλλά θα πατήσω κανένα κατά λάθος. Απλά σου λέω να το ξέρεις. Εντάξει.
Τώρα θα σου παίρνουν επίτηδες τηλέφωνο τώρα για να κάνουν. Ναι. Θα κάνουν και εμένα τα ίδια, το ξέρω. Τα κάνουν τα τρελά τους, ναι. Θεωρείς κανένα από τα παιδιά τα καινούργια που έχεις δει κάποιο που να σου έχει κάνει έτσι εντύπωση και στη θέση σου αλλά και γενικά ταλέντο που να σε έχει εντυπωσιάσει, που να σε αρέσει? Ποιον έτσι σου έχει κάνει εντύπωση? Εγώ θα πω το... Καταρχήν με ευχαριστεί. Παιδιά τα οποία που ήμουν το 2009 με 14 στην Εθνική, Άντερ 17 και Άντερ 19. Μπράβο. Βλέπω παιδιά τα οποία από τότε, να ξεκινήσω από τον Χάρη του Μαυρία που, και τον Καπίνο που τους πήρε ο κύριος Σάντος στην Εθνική Ομάδα. Τώρα βλέπω παιδιά τα οποία παίζουν στις ομάδες τους και είναι παίκτες όπως ο Μανώλης, ο Σάλιακας, ο Νίκος ο Βέργος, ο Νίκος ο Μαρινάκης στο Νόφι, ο Παντελάκης ο Νόντας στο Μπας Γιάννενα. Βλέπω παιδιά τα οποία καθιερώνονται και εμένα είναι αυτό το οποίο με ευχαριστεί. Ναι. Παιδιά τα οποία περάσανε από τα χέρια μου, που συνεργάστηκα μαζί τους, που τα φώναξα στην Εθνική Ομάδα γιατί ήταν αυτά τότε τα καλύτερα παιδιά και βλέπω ότι οι επιλογές μου, όπως ο Βούρος, ο Πραξιτέλης, ο Νόφι, είναι παιδιά τα οποία... με ευχαριστεί. Ο Σάλιακας κάνει τρομερή χρονιά, Ο Ευθύμης ο Κουλούρης. Είναι παιδιά τα... Ο Λεωνάρντο ο Κούρτρης. Είναι παιδιά τα οποία... Κοιτάξτε, και τον Λεωνάρντο τον Κούρτρη και τον Πραξιτέλη τον Βούρο τους βρήκα σε ένα τουρνουά στη Μυτιλίνη που είχα πάει για 4 μέρες να δω τα ενωσιακά πρωταθλήματα. Ναι. Αυτά είναι που με ευχαριστούν εμένα. Ο Δελιδεγιαννίδης, ο Παναγιώτης. Είναι παιδιά τα οποία και παίζουν στο εξωτερικό. Ο Νίκος ο Ιωαννίδης που παίζει στον Απόλλων. Τα λέω τα παιδιά αυτά για να μην ξεχάσω κάποιο παιδί. Όχι, ακόμα και στην Super League 2. Έτσι, γιατί δεν θέλω να ξεχάσω κάποιο παιδί το οποίο θα ξεχάσω βασικά και θα φανεί, δεν θέλω να φανεί ότι το κάνω επίτηδες. Γι' αυτό είναι εμένα που με ευχαριστεί, ότι είναι παιδιά τα οποία επέλεξα γιατί το αξίζανε και τα παιδιά αυτά προχωράνε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο ναι, και πρωταγωνιστούν, όχι προχωράνε. Πρωταγωνιστούν και αυτό είναι ό,τι καλύτερο σαν προπονητής αλλά και σαν άνθρωπος. Παιδιά τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και ο Ιωαννίδης το Απόλλωνα κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Ναι. Και αν δεν είχε χτυπήσει θα ήταν. Και ο Σάλιακας μου είχε κάνει εντύπωση. Έχει κάνει φοβερή χρονιά φέτος. Και ο Νίκος ο Βέργος στον Πανετολικό. Και αυτός. Ο Πραξιτέλης ο Βούργος, ο Βούρος στον Όφη, ο Νίκος ο Μαρινάκης, έτσι, ο Κουλούρης πιο πριν που είναι στον ΠΑΟΚ τώρα. Που βγήκε από το σκόρ στη Σούπερ Λίγκα. Ακόμα και το Γιακουμάκι που παίζει στην Ολλανδία, τον είχα πάρει στην προνέων σε ένα φιλικό που είχαμε παίξει στην Καλαμάτα, γιατί είναι το 94 γεννηθής αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι παιδιά τα οποία με ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί ήταν η πρώτη φορά που τα επέλεξα και τα συνέχισαν μαζί μου. Ότι σε δικαιώσανε μέσα από την πορεία τους. Ο ταξιάρχης ο Φούντας. Βέβαια. Μπράβο, ναι. Και αυτό σε καλή. Έχει κάνει φοβερή εξέλιξη. Οποία... Πολύ εξέλιξη. Κάνει φοβερό ποτάσμα κι αυτός. Δηλαδή εσύ και στις Φουρνιές 93-94. 94-95-96. Είχες καλή φουρνιά, είχες καλή φουρνιά και στην Εθνική, ε. Είχες καλή φουρνιά. Από ό,τι φαίνεται τώρα, ναι. Από ό,τι αποδεικνύεται μάλλον τώρα. Εντάξει, τα παιδιά τα οποία... συνεχίσανε. Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί όταν τα παιδιά που να παίζουν τα Ελληνόπουλα να παίζουν να διακρίνονται γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι. Τώρα βλέπεις ότι από τότε κάποια παιδιά προχωρήσανε. Λες, αυτό είναι το ευχάριστο, εννοείται. Βέβαια. Το σημαντικότερο. Αν τη Super League τώρα, ας πούμε, κάποιο παιδί που δεν έχει εσύ, αν το βλέπεις ότι έχει τα φόντα σου, έχει εντυπωσιάσει, σου κάνει εντύπωση. Σου έχει κάνει εντύπωση κανένας. Λέω από τη Super League, παιδιά που να μην τα έχεις εσύ. Αν σου είχε κάνει εντύπωση κανένας που δεν τον ήξερες και ξαφνικά έκανε τον μπαμ, πες αυτός έχει προσόντα. Κόλλησε τι έγινε. Θα τον παίρνουν τηλέφωνο σίγουρα. Κατά τη σελάτη. Δεν τον αφήνω σε ησυχία τον άνθρωπο. Αμάν. Σαμποτάζ. Φάγατε τον άνθρωπο. Φάγατε τον άνθρωπο.
ξαναμπεί. Φαγάτο να σου πω. Μου ξαναμπεί πάλι. Τον παίρνουν, φαίνεται τηλέφωνα συνέχεια. Περιμένουμε πάλι τον κύριο Θεοδόρη μας ξαναπεί, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Πολύ ωραία ήτανε. Ήταν πολύ ωραία. Κώστα Σκούτο. Γεια σου, η κότς. Μάλλον μου θα ξαναμπεί. Για να δούμε. Ή δεν θα μπορέσει να ξαναμπεί πάλι. Περιμένουμε. Διαβάζουμε εδώ. Διαβάζουμε εδώ. Γιάννης Μουνάζος, Αγγέλη Χατζηδοδόρου, Άλεμπος Μιξόπουλος, Χρυσόρ Ματσούδη, θα έχει ώρα, θα μιλάει, φαίνεται. Για να περιμένουμε μήπως ξανακάμε πάλι να βγει. Ξανά, άμα δεν ξαναπεί, θα το... Ο άνθρωπος θα τελειώσουμε. Τι να κάνουμε. Άμα δεν ξαναπεί, ωραία ήταν η κουβέντα μας. Γεια σου Γιωργάρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι έγινε? Πότε θα φτιάξουμε ένα live μαζί? Πάω στο πρόγραμμα. Να έχεις καλή ανάσταση φιλαράκι μου. Έχω καιρό να είσαι εδώ από κοντά. Τι έγινε ρε γάμο, μείναμε έτσι τώρα. Θα το τελειώσω τώρα, τι να κάνω, θα πει πάλι ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Αν θα έφυγε. Γεια σου Γιώργο μου. Πού είναι ο κύριος Θοδωρής? Μας τον πήρε ένα τηλέφωνο και μιλάει τώρα. Κάτσε ακόμα λίγο και άμα δεν πει. Αν δεν πει ο κύριος Θοδωρής θα του... Θα... Αλλά... Θα τελειώναμε τώρα την κουβέντα.
Γεια σου Γιώργο, χαρά μου. Θα ήταν πολύ ωραία με τον κύριο Θοδωρή, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία κουβέντα. Ξαναμπεί, θα... Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει τώρα. Θα τελειώναμε τώρα, ρε γάμο του. Θα τελειώναμε τώρα. Τι να κάνω τώρα, να το κλείσω. Να το κλείσω, τι να κάνω. Γιατί δεν μου είπε και ο κύριος Θοδωρής τι να κάνω. Θα το κλείσω μόνο. Σε ένα λεπτό θα το κλείσω. Αφού ο άνθρωπος θα μιλάει φαίνεται στο τηλέφωνο. Εντάξει, θα του πούσε και η μπαταρία. Πολύ ωραία κουβέντα, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανε ο κύριος Θοδωρής. Ήταν πολύ ωραία όλα αυτά που είπε. Το γεγονός μόνο ότι έχει 400 συμμετοχές στην Αθηνική, τα λέει όλα. Εμείς τι να πούμε παραπάνω. Μεγάλη μας τιμή μόνο και μόνο που βγήκε στο live μας να μιλήσει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ένα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Μεγάλη μας τιμή αυτό που, για αυτό και που μιλήσαμε και είπαμε αρκετά πράγματα, πολύ χρήσιμα. Και πλέον και ένας προπονητής που καταρτισμένος και ένας άλλος που ασφαλούν μορφωμένος με άποψη. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, ενδιαφέροντα. Θα προσπαθήσουμε τώρα στο εκείς μέλλον να βγάλουμε και άλλο έτσι, αρκετά σημαντικό πρόσωπο από το ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσουμε να μας θυμίσουν και άλλα άτομα, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να βγάλουμε και άλλα άτομα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούνε και τα νέα παιδιά, να παίρνουν πληροφορίες και να μαθαίνουν και για τα παλιά πράγματα, για πολλούς παίκτες. Και γενικά να μαθαίνουν πληροφορίες για το ποδόσφαιρο, για την εγχείρηση, γενικά για πράγματα που ίσως δεν μπορούν να δουν και να μαθαίνουν για τους παλιούς άσους, για αυτούς που έχουν προσφέρει. Έτσι. Όπως είναι ο κ. Θοδωρής, ο οποίος η Εθνική Ελπίδων που προανέφερε ήταν μια φοβερή ομάδα με τρομερούς παίκτες που είχε κάνει τότε φοβερά πράγματα. Είχε αποκλείσει την Εθνική Ολλανδία στα τελικά με 5-1 με τα 4 γκολ του Αριστίδη Καρασαβίδη, τότε παίζει στον ΠΑΟΚ. Τα αδέρφια Καρασαβίδη, ο άλλος ο Θεόφιλος είχε έρθει μετά στον Ολυμπιακό από τον Απόλλωνα. Και πήγε στο μεγάλο τελικό με τη Γαλλία, με την τότε εξαιρετική Γαλλία. Αυτά τα πράγματα τότε σε ένα ποδόσφαιρο που το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι το είχαν όλοι τότε σε καμία εκτίμηση όπως έχουν τώρα. Αυτό που έγινε ήταν μοναδικό και καταπληκτικό. Όπως και αυτό που είχε κάνει η εθνική του κύριου Καρατζά, που πήγε τελικό με Τεγκελίδη, Αλεξανδρή, Ουζουνίδη. Ήταν μεγάλο, μεγάλο εγχείρημα τελικός ευρωπαϊκού νέων. ITT πήγαν μέχρι τελικό με τη Ρωσία. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα μαθαίνουν και οι πιο μικροί, να ξέρουν ότι υπάρχει συνέχεια στο ποδόσφαιρο, δεν είναι τώρα ξαφνικά. Υπάρχει συνέχεια. Έτσι, υπήρχε συνέχεια από παλιά, υπήρχε παράδοση, δεν είμαστε... Δεν ήταν ουρανοκατέβατα τα πράγματα. Έτσι. Και τις παλιές γενιές που ήταν και πιο δύσκολα να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία σε σχέση με τώρα αυτά που έκανα.
Εννοείται ότι δεν υπήρχε ο νόμος του Μπόσμαν, που μπορούσε πιο εύκολα να παίξει στο εξωτερικό. Ήταν πολλά πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Γι' αυτό και αυτά που κάναν τότε ήταν πραγματικά άθλους. Οτιδήποτε πράγματα κάναν τότε, σε σχέση με, με ευρωπαϊκές διακρίσεις εξωτερικού, ήταν πραγματικά τρομερές επιτυχίες και άθλος. Θα μπορούσα να πω. Ωραία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που ο κ. Θοδωρής δεν θα ξαναμπεί, από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που με τιμήσατε και να δείτε το live μου. Αυτό. Ελπίζω να περάσετε καλά και να παίρνετε κάποιες πληροφορίες ενδιαφέρον και γενικά να μοιραστήκατε αυτή την ωραία εμπειρία με ένα εξαιρετικό άνθρωπο, το οποίο έκανα και εγώ. Σας εύχομαι καλή ανάσα σε όλους. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Υγεία να έχουμε. Σύντομα να βρεθούμε πάλι στη ρουτίνα που είχαμε, γιατί μα έχουμε μαραζώσει. Και σύντομα θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα άλλο σημαντικό άτομο για να κάνουμε ξανά άλλο ένα ενδιαφέρον live, το οποίο θα δώσει τα φώτα, πληροφορίες, ωραία πράγματα και στα νέα τα παιδιά και σε πολλά παιδιά που μπορούν να μην μπορούν να έχουν απαντήσεις εύκολα. Είναι σημαντικό για μένα, έστω και ένα παιδί να μάθει κάτι από εδώ που το χρησιμεύσει για να μετέπειτα στον αθλητισμό, θα είναι, ή ένας γονέας, θα είναι πολύ σημαντικό για μένα, πραγματικά. Και θα νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, σας ευχαριστώ και εύχομαι σύντομα να τα ξαναπούμε.